Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με το ΑΠΟΕΛ, μεγάλο κερδισμένο βεβαίως. Το ΑΠΟΕΛ στην πρώτη θέση, αφού με ανατροπή κέρδισε τον Απόλλωνα και παίρνει πλέον την κορυφή, πάντα η κορυφή το ΑΠΟΕΛ. Έχουμε μπει πλέον το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, μπαίνουμε στη διαδικασία των play-off. Πολύ σημαντικά παιχνίδια για την Εξάδα, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνας, ΑΕΛ, ΑΕΚ, Ομόνια και Σαλαμίνα, οι ομάδες που πλαισιώνουν την Εξάδα και θα έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια ενδιαφέρον για να δούμε ποιος επιτέλους θα είναι ο πρωταθλητής. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, ένα πρώτο σχόλιο για αγωνιστική. Ξαναείχαμε πάλι αλλαγή σκυτάλη στην κορυφή μετά την απόφαση της δικαστικής. Το ΑΠΟΕΛ πήγε λεμεσό, πήρε το τρίποντο, ανέβηκε στην κορυφή. Μπαίνουμε μετά το τέλος της κανονικής, της α φάσης, της β φάση που είναι τα play-offs. Και εδώ πιστεύω ότι είμαστε πλέον σε μια ευθεία, ίσως και στη στροφή της ευθείας για να μπούμε στην ευθεία. Και εδώ θα φανεί η κάθε ομάδα πόσον έτσι θα αντέξει σε αυτό το μαραθώνιο που ξεκίνησε από τον Αύγουστο. Και βεβαίως και για την πρώτη εξάδα είναι πολύ σημαντικοί αγώνες, αλλά και για την δεύτερη εξάδα, που θα μπορούσα να πω ότι εκτός από την ανόρθωση, όλες οι ομάδες κινδυνεύουν και για διαβάθμιση. Θα γίνει μια μάχη και για τη διαβάθμιση στη δεύτερη εξάδα. Κοίταξε, η βαθμολογία είναι ξεκάθαρη, ότι η διαφορά κάποιων ομάδων στη βαθμολογία δεν εξασφαλίζει τίποτα. Άρα ναι, θα γίνει μάχη. Αναφέρομαι, Γιώργο, και στους τηλεθεατές ότι ο προπονητής της Ομόνιας, ο Γιάννης Αναστασίου, θα ήταν καλεσμένος απόψε στην εκπομπή μας. Λόγω όμως αδιαθεσίας του ιδίου, δεν θα καταφέρει να είναι παρόν στην εκπομπή Ώρα για Μπάλα. Θα έχουμε όμως τη χαρά να είναι μαζί μας ο ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίνας, ο Ρενάτο Μαρκάσα, διεθνής και με την Εθνική Αντρών. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε με τον Ρενάτο σε λίγο. Πάμε να δούμε κατευθείαν τις κάρτες της αγωνιστικής και 22η αγωνιστική όπως έχει διαμορφωθεί πλέον μετά και τα παιχνίδια. Λοιπόν, 22η αγωνιστική, Πάφος Δόξα 1-0, Ερμής Ανόρθωση 2-3, Ομόνια ΑΕΛ 2-0, Νέα Σαλαμίνα Αλκή 1-1, Απόλλωνας ΑΠΟΕΛ 1-2 και ΑΕΚ Ένωση Νέων Παραλμίου 3-0. Η βαθμολογία. Το ΑΠΟΕΛ στην πρώτη θέση με 49, ο Απόλλωνας στη δεύτερη 47, ΑΕΛ 45, η ΑΕΚ 39, Ομόνια 31, Νέα Σαλαμίνα στην έκτη θέση 31, βλέπουμε την πρώτη εξάδα. Και η δεύτερη εξάδα, Ανόρθωση 28, Πάφος 21, Δόξα 20, Ένωση Νέων Παραλμίου 17, Αλκή 17 και ο Ερμής στην τελευταία θέση με 10. Στο πρόγραμμα μας, η επόμενη αγωνιστική ΑΕΚ ΑΕΛ, Απόλλωνας Ομόνια και Νέα Σαλαμίνα ΑΠΟΕΛ το πρώτο γκρουπ και στο δεύτερο Πάφος Αλκή, Ερμής Ανόρθωση και Ένωση Νέων Παραλμίου Δόξα. Στον πίνακα το σκόρερ, το βλέπουμε εδώ, ο Σαντίκ παραμένει, αν και λείπει από το πρωτάθλημα, παραμένει στην πρώτη θέση με 12. Ο Νέμετς 11, όσα έχει και ο Τρισκόφσκι και ο Φακούντο Περέιρα. Ο Μωράης με 10 και Kingsley Χουράδο με 8 γκολ στον πίνακα το σκόρερ. Να πάμε ευθύς αμέσως και στο διαγωνισμό μας που τρέχει εδώ και αρκετό καιρό. Να καλωσορίσουμε τον Ανδρέα. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, καλή εκπομπή, ευχηθώ και εγώ. Θυμίζουμε το διαγωνισμό και να μπούμε σιγά-σιγά και στα social media. sita.com.cy/football-quiz είναι η διεύθυνση του URL που μπορούν να μπουν στο διαγωνισμό και να παίξουν. Όσοι μας βλέπουν, σε μια πολύ απλή διαδικασία, ο διαγωνισμός είναι πρόβλεψε και κέρδισε. Θυμίζουμε, κάθε εβδομάδα κληρώνουμε ή δίνουμε ένα δώρο κουπόνι, μια δωροκάρτα προτιμάται αξίας 100 ευρώ για τα καταστήματα Sita Shop. Και όσοι συμμετέχουν, αρκεί να είναι συνδρομητές του Full Pack της Sita Vision, θα μπορούν να λάβουν μέρος στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της σεζόν με προνομιακά εισιτήρια γηπέδου και ταξιδιωτικά πακέτα για τους τελικούς του Champions League και του Europa League, το πολύ μεγάλο μας δώρο. Νομίζω ότι ο κόσμος αγκάλιασε αυτόν τον διαγωνισμό και λαμβάνει μέρος έτσι με μεγάλη ένταση. Μεγάλη ένταση είναι γεγονός, Κωνσταντίνε. Υπάρχουν εβδομάδες που βλέπουμε πάρα πολλές συμμετοχές και έχει ενδιαφέρον. Λες και του άλλου, το έχω κάνει και το έχω καταγραμμένο τι ήταν οι επιλογές μου. Μπορεί να το δείξει, γιατί λαμβάνουν και mail όσοι μπορούν να συμμετέχουν. Θα δείξουμε τη διαδικασία στα γρήγορα. Πρόβλεψε και διέταξε λοιπόν. Λάβε μέρος, κάνουμε κλικ σε αυτό εδώ. Θα διαλέξεις όλα τα παιχνίδια ισοπαλία για να φανεί ακριβώς τι θα γίνει στο τέλος. Αφού συμπληρώσουμε λοιπόν σε όλα τα παιχνίδια
ισοπαλία, θα φτάσουμε στην τελευταία σελίδα της φόρμας αυτής. Συμπληρώνουμε αυτά τα πολύ λίγα στοιχεία, όνομα, τεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση και αποδεχόμαστε όρους και προϋποθέσεις. Πατάμε το λάβω μέρος και συμμετέχουμε έτσι στην κλήρωση του διαγωνισμού και γενικότερα υπενθυμίζω στο διαγωνισμό που θα κληρώσει στο τέλος της σεζόν τα προνομιακά εισιτήρια γηπέδου με ταξιδιωτικά πακέτα, αρκεί να είναι συνδρομητές της Cita Vision του Full Pack. Λοιπόν, περνάω παρακάτω, κάνω μια αρχή στα social media, σε κάποια που μαζέψαμε. Μια πολύ ωραία εικόνα εδώ από τα αγγλικά γήπεδα, που θα έχουμε και ρεπορτάζ στη συνέχεια. Ξεκινάω με αυτό. Οι παίκτες της Crystal Palace κάτι ψάχνουν. Λογικά ψάχνουν κάτι να βρουν, κάτι σημαντικό. Υπήρχε και άλλο στιγμιορύπο εδώ. Ενώ είχαμε και έτσι μπόλικο. Πώς να το πούμε τώρα. Αρκετό κακό τέλος πάντων στο τελικό του League Cup που έχουμε και ρεπορτάζ στη συνέχεια και θα τα δούμε αναλυτικά και το περιστατικό το οποίο θα δείξω αμέσως. Αλλά αυτό εδώ είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραία εικόνα που μας έρχεται από Λευκορωσία. Αυτή είναι πολύ ωραία εικόνα που μας έρχεται από Λευκορωσία. Βλέπεις Λευκορωσία, μείον 2 βαθμούς, ένας οπαδός στην εξέδρα. Δεν του καίγεται καρφί. Δεν του καίγεται καρφί. Λοιπόν, το σχημειότυπο που αναφέρω είναι αυτό από τον τελικό. Με τον Κέπα και τον Σάρι, εγώ είμαι το αφεντικό σου. Είναι το ένα σκίτσο που κρατήσαμε από τον Γκολ, την ιστοσελίδα αυτή. Και από το Bleacher Report ρίχνει τον Καπαγέρο μέσα να σώσει τον Κέπα. Αυτός λέει: είμαι εντάξει και πνίγεται και ο Καπαγέρο. Περιστατικό το οποίο έχει μεγάλο από ήχο. Δηλαδή, συζητήθηκε όλοι οι φίλοι, συζητούσε. Από χθες μέχρι τώρα έχουμε. Θα το δούμε αργότερα, βέβαια. Ειδικό θέμα στη συνέχεια, αναλυτικό τι έγινε. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Γιώργο, να σε ρωτήσω. Όταν περιγράφει τον Ρενάτο Μαρκάσα. Πώς θα τον περιέγραφες? Ένας παίχτης ο οποίος έχει φοβερή ενέργεια, πάρα πολλά ενεργειακά αποθέματα, φιλότιμος, μαχητής. Πρέπει να τελειώσει και τη τελευταία έτσι θερμίδα για να μην έχει δύναμη να τρέξει. Θα την αϊκίνητος. Είναι ειλικρινά ένας παίχτης που μπορεί με βάση αυτό το χαρακτηριστικό να σου παίξει όλες τις θέσεις. Εκτός από τερματοφύλακα. Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ο μακροποιότερος. Δεν ξέρω, νομίζω έχει 11 χρόνια παρουσία στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Πάμε να τον υποδεχτούμε, να μας τον πει βεβαίως και ο ίδιος. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε με τον Ρενάτο απόψε στην εκπομπή. Ρενάτο, καλωσόρισες. Χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας. Να πούμε ότι ο Ρενάτο πλέον μιλά ελληνικά, κανονικότατα. Ναι, έτσι. Πόσα χρόνια είσαι στην Κύπρο? Σχεδόν 11 τώρα, σε λίγου μήνες να κλείσω. Νιώθει Κύπριος? Είμαι Κύπριος. Πώς σας βρίσκει η επόμενη μέρα? Μπήκατε στην Εξάδα, θα έλεγα μια σπουδαία χρονιά για τη Νέα Σαλαμίνα και ακόμα, για σένα φυσικά. Ακόμα δεν είναι τελειώσει τη χρονιά μας, αλλά ήταν ένα στόχο που είχαμε από την αρχή. Μεταξύ μας μιλήσαμε στην αποδυτήρια και από την πρώτη μέρα ο κύριος Σάβας μας είπε ότι άμα δουλεύουμε σαν ομάδα, ότι έχουμε την ποιότητα για να μείνουμε στην Εξάδα. Και σιγά σιγά κάναμε βήμα-βήμα και φτάσαμε τώρα στο τέλος και είμαστε Εξάδα. Τι είπατε χθες, μόλις τελείωσε το παιχνίδι, μπήκατε στα αποδυτήρια. Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση της ομάδας? Ποια ήταν? Είμαστε νευριασμένοι. Γιατί? Ήθελαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ήθελαμε να τελειώσουμε την πρώτη φάση με μια νίκη, με τον κόσμο, για να νιώθουμε καλά, για να δώσουμε και άλλη χαρά για τον κόσμο. Αλλά σίγουρα μετά από αυτά, μιλούσαμε και είπαμε ότι, παιδιά, ηρέμιστε λίγο, είμαστε Εξάδα και πρέπει να απολαύσουμε αυτό. Αυτό είναι καλό. Όταν είσαστε νευριασμένοι μετά από ισοπαλία. Εγώ καταλάβα το από το παιχνίδι που παίξαμε με το ΑΠΟΕΛ, που έχασαμε στο Αμόχος στο 3-2 ναι. Και ήρθαμε στην αποδυτήρια και μαλώσαμε ναι. Όλοι και φωνάζαμε όλοι γιατί να χάσουμε και εγώ είδα, μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει αυτό. Σαλαμίνα να χάσει από το ΑΠΟΕΛ, μια μεγάλη ομάδα που, πάει πάντα που παίζει πάντα για πρωτάθλημα και έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό από την ομάδα ότι θέλει να κερδίσει το ΑΠΟΕΛ. Ποιος το φύτεψε αυτό? Ο κύριος Σάβας. Ο προπονητής μας βοηθά μας πολλά και όλη τη διοίκηση είναι πάντα έτοιμη για να μας βοηθήσει. Και οι παίχτες, εμείς, εγώ 11 χρόνια εδώ, ξέρω πολύ καλά πώς είναι να παίζεις σε μια μεγάλη ομάδα, πώς είναι το πρωτάθλημα. Και εγώ είπα τους συμπαίχτες ότι πρέπει να πιστεύουμε ότι είμαστε καλή ομάδα και γιατί όχι να μην παίζουμε. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω,
πρέπει να φοβούνται τώρα όλοι. Άμα νευριάζεται με ισοπαλία, πρέπει να φοβούνται όλοι τώρα. Για μας δεν είναι τελειώσει τίποτα. Τίποτα. Ναι. Και όπως είπα και πολλές φορές, κάθε παιχνίδι εμείς θέλουμε να κερδίσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Έχουμε ακόμα στόχους εμείς. Πάντως, Ρενάτο, αυτό που βγαίνει προς τα έξω και είναι, θεωρώ, αποδεκτό από όλους, είναι ότι η Νέα Σαλαμίνα φέτος έχει ανέβει ένα επίπεδο. Και αυτό μας το έχει βγάλει και όταν ήρθε ο Σάββας ο Βουρσαϊτίδης εδώ και ανέφερε το γεγονός ότι η ομάδα θα μπει εξάδα, ήταν σίγουρος. Και φαίνονταν και με τη δική σας απόδοση ότι αυτή η σιγουριά μέσα στο γήπεδο φαινόταν ότι έβγαζε αυτοεπίθεση η ομάδα. Το νιώθετε οι ποδοσφαιριστές όλοι αυτό το πράγμα? Ναι. Στην προπόνηση μπορείς να καταλάβεις αν οι παίχτες θέλουν και εμπιστεύουν σε αυτό που κάνουν. Και εμείς είμαστε πάντα, κάθε μέρα δουλέψαμε και προπονιούμαστε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι είδατε μέσα στο γήπεδο αυτό που έκαναμε. Ο Ρενάτο βεβαίως παίζει σε 5-10 θέσεις, αν δεν ξέρω. Παίζει αριστερά, δεξιά, μπροστά. Για να παίξω, να βοηθήσω την ομάδα. Πώς νιώθεις εσύ στη Σαλαμίνα φέτος? Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Η πρώτη φορά που μιλήσαμε με τον Σάββα, είπα ανοιχτά ότι θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό στη Σαλαμίνα. Θέλω να παίξω στο δεύτερο γκρουπ με όλο το σεβασμό, αλλά ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Είχαμε χρόνια τώρα η Σαλαμίνα που δεν έπαιξε στο πρώτο γκρουπ και εγώ είπα, coach, γιατί να μην παλέψουμε για την εξάδα. Από πού πήγαζε αυτό, θέλω να κάνω έτσι κάτι περισσότερο? Μήπως έτσι το περσινό περιστατικό με Ομόνια έτσι σε γέμισε με μια θέληση διαφορετική να αποδείξει, να κάνει μια χρονιά έτσι για να αποδείξει? Εγώ έχω πάντα στον εαυτό μου ότι κάθε χρόνο μπορεί να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να έβρουμε στόχος. Πέρσι, εγώ παίξα μέχρι το Φεβράρι, τελειώσει τη σεζόν και ήμουν ο πρώτος σε assist στην Ομόνια. Κανένας δεν το ξέρει, αλλά εγώ πάντα έχω κάτι. Φέτος πάω Σαλαμίνα, γιατί να μην παίξουμε εξάδα? Με όλο το σεβασμό με τις μεγάλες ομάδες, ναι, και ξέρουμε πολύ καλά η δύναμη που έχει η Ανόρθωση, η Ομόνια, όλες τις μεγάλες ομάδες, αλλά γιατί να μην πιστεύουμε? Αφού εγώ έπαιξα τόσα χρόνια στην Ομόνια και ξέρω πολύ καλά ότι και οι μεγάλες ομάδες έχουν την πίεση ότι είναι δύσκολο. Είναι μα κυλέστεροι ξέρουν ότι έχει μεγάλες ομάδες, αυτό, αλλά πήρα το αυτό, έτσι. Πάντως, Γιώργο, ξέρεις, τον βλέπω που μιλά. Κυρίες, βγάζεις έναν πάθος. Αυτό το πάθος του Ρενάτο είναι κάτι που είναι καθημερινό. Δηλαδή, στις προπονήσεις της Εθνικής το θυμάμαι. Αυτός είναι ο Ρενάτο. Τρέχει για να πάει στα βοητήρια, τρέχει για να πάει στα μπάνια, τρέχει για να πάει στην προπόνηση. Αυτός είναι. Η ζωή μου είναι ο ποδόσφαιρο. Είμαι τυχερός. Και είμαι σίγουρος ότι και μετά τη φυγή του από την Ομόνια θα πετύχαινες στη Σαλαμίνα. Εγώ ήθελα να δώσω ένα καθαρό μήνυμα μετά από όλα αυτά που έγινε στην Ομόνια, ότι εγώ ήμουν 7 χρόνια στην Ομόνια. Είμαι ο ξένος με περισσότερες αγωνιστικές στην Ομόνια. Όλα αυτά που έγινε. Εγώ ήμουν πάντα εκεί, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον εαυτό μου. Κοιμηθώ κάθε βράδυ πάρα πολύ καλά. Έκανα αυτά που έπρεπε όλοι που μιλούν να κάνουν. Εγώ μπήκα στην αστυνομία και κάλεσα όλοι και είπα, αν έχετε κάτι, να σταματήσω το ποδόσφαιρο αύριο. Είπα τους. Και είπα στον πρόεδρο. Και στο τέλος, δυστυχώς, από πού βγήκαν όλα αυτά, Ρενάτο, δηλαδή? Κουβέντες του καφενέ, του Facebook. Ξέρετε πολύ καλά η κοινωνία ήταν που... Τα fake news, τα λεγόμενα. Τα fake news, όλα αυτά και δυστυχώς έγινε. Αλλά εγώ είπα και ξαναλέω, αν κάποιος να έχει κάτι, μια στοιχεία, ελάτε μπροστά μου. Αλλά, ξέρεις, είναι εύκολο όλοι να κρύφουμε πίσω από τα Facebook, από τα fake news. Ναι. Το δύσκολο είναι να κάνουμε όπως εμείς. Σήμερα είναι όλοι δημοσιογράφοι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, αλλά δύσκολο είναι να κάνουμε όπως εμείς κάνουμε. Ναι. Κάθε εβδομάδα. Ας ρωτήσω κάτι. Κάθε εβδομάδα μπορεί να έχεις πρόβλημα και εμείς έχουμε πρόβλημα. Αλλά δεν μπορείς να ξεχάσεις ότι πίσω από το ποδοσφαιριστή είναι ο άνθρωπος. Και εγώ μπορώ να έχω πρόβλημα. Αλλά σωστό. Εγώ, αν έχω πρόβλημα, είναι δύσκολο να μιλήσω με τον προπονητή. Coach, δεν είμαι καλά σήμερα, δεν μπορώ να παίξω. Δεν μπορώ. Ας ρωτήσω κάτι. Θέλω να το ρωτήσω κάτι. Έχει σχεδόν ένα χρόνο, δεν είναι έτσι? Ναι, τώρα ένα χρόνο. Ακριβώς. Τι σου είπε ο προπονητής, διότι ποτέ δεν βγήκε προς τα έξω. Τι σου είπε ο κύριος Πέτεφ? Ναι. Ότι ήταν μπροστά μου. Ναι, τι σου είπε?
ότι αυτός δεν εμπιστεύει σε τίποτα που έλεγε ο κόσμος και όλα αυτά. Ναι. Απλά ήθελε να δώσει ευκαιρίες στους μικρούς. Σας μίλησε και όλους τους ποδοσφαιριστές μαζί. Εγώ με την επόμενη μέρα που παίξαμε την Δόξα, έμπαινα στο γραφείο του και είπα τι του είπε. Ότι θέλω... Τι του είπε. Coach, το μόνο που θέλω να ξέρω είναι τι έγινε. Επειδή μέχρι αυτή τη μέρα, εκείνη τη μέρα, εγώ μπορώ να σου πω ότι κάθε μέρα ήμουν στο γραφείο του. Μάλιστα. Και μιλούσαμε για πολλά θέματα. Και βοηθήσα του πάρα πολλά. Αλλά δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Κάτι έγινε σίγουρα και αυτός έκανε αυτά που έκανε. Σε πείραξε. Σίγουρα. Επειδή πριν. Πώς ένιωσες μετά. Τρεις εβδομάδες πριν από αυτά, εγώ είχα μια πρόταση από την Πάφος. 100.000 για την Ομόνια και τα διπλάσια λεφτά για μένα. Μάλιστα. Και μου είπαν ο κύριος Πέτεφ και ο κύριος Γιονίς ότι σε παρακαλώ, δεν μπορείς να φύγεις. Είσαι ο αρχηγός μας, είσαι ο πιο σημαντικός παίχτης εδώ. Σε θέλουμε, ανανεώσουμε το συμβόλαιο σου. Εγώ ανανεώσω το συμβόλαιο μου εκεί, στην Ομόνια. Και μετά από τρεις εβδομάδες έγινε όλα αυτά. Ο κόσμος της Ομόνιας τι σου έλεγε, Ρενάτο? Έχει πάντα κόσμο που να σε εμπιστεύει και άλλο κόσμο που θέλει να έβρει τη εύκολη λύση για να νιώθει καλύτερα. Πουλά μας ο Ρενάτο. Έτσι είναι. Εμείς σαν άνθρωποι, αν δεν είμαστε καλά, τι κάνουμε? Προσπαθούμε πάντα να έβρουμε κάτι για να νιώθουμε καλύτερα. Έτσι κάνει και ο κόσμος. Σε ρωτήσω κάτι. Μόλις άκουσες αυτό, μέσα σου τι βγήκε? Ουφ. Τι είπες, θέλω να μου πεις έτσι, πώς, τι βγήκε? Ήθελες να σκοτώσεις κόσμο? Ναι, ήθελα να σκοτώσω. Ναι. Αλλά, ξέρεις κάτι, εγώ μετά από όλα αυτά είπα με τον εαυτό μου και κάτσα σπίτι και είπα κάποιος θέλει κάτι από μένα. Θέλει ή να σταματήσω ποδόσφαιρο, εγώ δεν θα δεχτώ αυτό. Και από εκείνη τη στιγμή εγώ είπα, okay, και κάθε μέρα που ήμουν εκεί στην Ομόνια έκανα προπόνηση σαν είχα παιχνίδι. Είμαστε απολύτως βέβαιοι γι' αυτό, Ρενάτο. Να πάμε ευθύς αμέσως στο πρώτο ρεπορτάζ και το παιχνίδι της Νέας Σαλαμίνας με την Αλκή. 1-1 το παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε από δύο στατικές φάσεις. Σαλαμίνα και Αλκή έμειναν στην ισοπαλία 1-1 στο παιχνίδι που από τη μία σημάδεψε και τυπικά την είσοδο των Ερυθρολεύκων στην Εξάδα και από την άλλη έδωσε την ευκαιρία στην Αλκή να ισοβαθμίσει με το Παραλίμνη στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Καλύτερη Νέα Σαλαμίνα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα δημιούργησε και έχασε αρκετές ευκαιρίες. Πρώτη το σκόρ όμως άνοιξε η Αλκή με τον Ιβάν Κάρλος. Αλκή στο 17ο λεπτό. Γκολ 1-0, Ιβάν Κάρλος ανοίγει το σκόρ. Λίγο αργότερα ο Φουστάρ που είχε προωθηθεί κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 και να δώσει ασφαλώς πολύ ενδιαφέρον στη συνέχεια του αγώνα. 21ο λεπτό. Τέταρτο κόρνερ εκτελέστηκε, τώρα θα γίνει το 1-1 ο Φουστάρ. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Νέα Σλαμίνα προσπάθησε να φτάσει στην επιτυχία ενός δεύτερου γκολ. Αλλά από τη διαστοιχεία των επιθετικών και από τη διεπεμβάσεις του Πάρτο κράτησαν το 1-1 σαν τελικό αποτέλεσμα. Ο Σάββας Πουρσαετίδης στις δηλώσεις του στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες των παιχτών του. Δυστυχώς οι ευκαιρίες που βρήκαμε δεν καταφέραμε να τις εκμεταλλευτούμε και να περάσουμε μπροστά στο σκορ. Έγινε μια τρομερή προσπάθεια από τα παιδιά, αλλά ήταν δύσκολο έτσι όπως αμυνόταν ο αντίπαλος να βρούμε το καθαρό μυαλό και να τελειώσουμε τις φάσεις. Ο Κώστας Ακάς κράτησε την αλλαγή στο αγωνιστικό κομμάτι των παικτών του. Και να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στους ποδοσφαιριστές μου, γιατί κάνουν τρομερή προσπάθεια και θεωρώ ότι τους αξίζει να πετύχουν το στόχο. Μάλιστα, να αναφέρουμε ότι του προπονητή Αλκής του κ. Σακά θα έχουμε συνέντευξη αφού αναγυρίχθηκε προπονητής του μήνα από το Σύνδεσμο Προπονητών και τη Winmaster. Θα τη δείξουμε σε λίγο. Πάμε στη Νέα Σαλαμίνα ξανά. Ομάδα με χαμηλό μπάτζετ. Ποδοσφαιριστές, μικρούς, έμπειρους, μεγάλος, ένα μείγμα πολύ καλό. Είναι τυχαία, νομίζεις, αυτό το αποτέλεσμα που βγάζεται και η Εξάδα ή βγαίνει μέσα από μια προσπάθεια? Καθόλου. Τι διαφορετικό κάνει ο Σάββας, το οποίο δεν έκαναν οι προηγούμενοι προπονητές? Δεν είναι μόνο ο Σάββας, είναι όλοι οι προπονητές, οι παίχτες, η διοίκηση. Είμαστε όλοι μαζί. Και πολλές φορές να έρχεσαι στην προπόνηση και να βλέπεις ο πρόεδρος, ότι ο πρόεδρος είναι όλοι εκεί.
και βοηθούν και προσπαθούν να λύσουν όσα τα προβλήματα που έχουμε κάθε μέρα. Μα άμα ζητήσουμε κάτι, την επόμενη μέρα... Δηλαδή, οι παίχτες νιώθουν τη στήριξη από όλους τους υπολοιπούς. Ναι. Είναι αυτό τι σημαίνει για σας? Είναι το πιο σημαντικό. Όπως είπα λίγο πριν, ότι είμαστε άνθρωποι. Ναι. Πρώτα, πριν από ποδοσφαιριστές. Και άμα βλέπεις ότι το κλίμα είναι καλό, ότι έχεις κάποιον δίπλα σου που μπορεί να σε στηρίξει και να σε βοηθήσει, εσύ σίγουρα νιώθεις πιο ήρεμος για να παίξεις ποδόσφαιρο. Να συγκεντρωθείς μόνο στο ποδόσφαιρο, τίποτε άλλο. Και είναι η στόχη της Νέας Σαλαμίνας για τα play-off? Για τα play-off. Να κερδίσουμε τώρα το ΑΠΟΕΛ. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, το ΑΠΟΕΛ είναι η μόνη ομάδα από τις μεγάλες που δεν έκοψε βαθμούς η Νέα Σαλαμίνα. Γι' αυτό, Σάββατο. Θέλετε να το ξεκινήσετε το Σάββατο? Ναι. Πιστεύεις ότι μπορείτε? Ναι. Το πρώτο παιχνίδι στο Αμόχωστος, 3-2, με λεπτομέρειες. Με μεγάλες ομάδες είναι πάντα αυτό. Έχουν την ποιότητα που πρέπει να προσέχεις λίγο περισσότερα. Και εμείς τώρα πρέπει να προσέχουμε σίγουρα, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε σε όποια ομάδα παίζουμε. Είσαστε πιο εμπειροί τώρα? Σίγουρα και αυτό. Ποια ομάδα θεωρείς ότι είναι η καλύτερη στο φετινό πρωτάθλημα? Πάντα η πρώτη είναι η καλύτερη ομάδα. Από πλευράς ποιότητας? Ποιότητας, ναι, αλλά ξέρεις, στην Κύπρο είναι δύσκολο να βρεις μια ομάδα τώρα, ειδικά φέτος, ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι μια καλή ομάδα που έχει την εμπειρία για πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Και αυτό κάνει λίγο διαφορά. Αλλά και ο Απόλλων έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και η ΑΕΛ είναι μια δύσκολη ομάδα με ένας καλός προπονητής. Η ΑΕΚ είναι πάντα αυτή την ομάδα που παίζει καλά και τώρα που αλλάξει το προπονητής ξανά ήρθε και παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είναι πάντα... Ποιους ποδοσφαιριστές ξεχωρίζεις στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, Κυπριακό πρωτάθλημα? Που σου κάνουν εντύπωση. Δύσκολο να... Στη Νέα Σαλαμίνα? Στη Νέα Σαλαμίνα ή 25. 25. Έχει κάποιο μικρό έτσι που μπορεί να ξεπεταχθεί απέξει σε μεγάλη ομάδα? Οι μικροί, αν δουλεύουν σωστά, μπορώ να σου πω ότι βλέπω ποιότητα στη Σαλαμίνα που είχα χρόνια να δω. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις παίξει με όλες τις ομάδες της πρώτης εξάδας από 2 φορές. Ναι. Μπράβο. Με την ΑΕΚ 4. Με το κυπέλλο. Ναι. Ποια ομάδα έτσι αισθάνθηκες από αυτές ότι είναι πιο δύσκολη? Ήταν πιο δύσκολη για εσάς? Με το Απόλλων στο Τσίριο ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έχασαμε το τελευταίο λεπτό, αλλά και με το ΑΠΟΕΛ στο Γασιπί δεν έπαιξαμε. Εμείς δεν έπαιξαμε καλά και είχαμε λίγο πρόβλημα. Αλλά ξέρεις, στο Αμόχωστος εμείς νιώθουμε άλλη δύναμη και νιώθουμε πάρα πολύ καλά και να δούμε τώρα. Πάντως το παιχνίδι του Απόλλωνα με τα ΑΠΟΕΛ ήταν εξαιρετικό παιχνίδι. Θα το δούμε ευθύς αμέσως. Να σας αφήσω μόνο για πάρα πολύ λίγο, ξεκινώντας κεφάλαιο ντέρπι. Αντρέα, να δούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το παιχνίδι. Είχαμε έτσι αρκετή κίνηση ή όχι? Αρκετή, αλλά μονοπλευρή. Από το ΑΠΟΕΛ, φαντάζομαι. Ακριβώς. Έντονοι πανηγυρισμοί από το γήπεδο και στη συνέχεια. Κράτησα μερικά από τους πανηγυρισμούς των παιχτών του ΑΠΟΕΛ. Επαναλαμβάνω, από Απόλλωνα, όσο και αν έψαξα, δεν βρήκα κάτι. Ήταν απογοητευμένοι οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα και ο Σοφρόνης βεβαίως. Ένας τίτλος που διάβασα και ήταν εύστοχος ήταν το ξενέρωμα. Νομίζω αυτό ήταν το κυριάρχο συνέστημα στον Απόλλωνα, γιατί επαναλήφθηκαν τα συναισθήματα, τι έγινε με τον ΑΠΟΕΛ πέρσι. Και θέλει αρκετή κυρίως ψυχολογική δύναμη να επανέλθεις. Εσείς οι τρεις που είστε ποδοσφαιριστές, νομίζω θα μας το αναλύσετε καλύτερα με τον Γιώργο και τον Ρενάτο. Λούκα Σόουζα, πολύ καλό παιχνίδι. Εξαιρετικός. Έκανε ότι. Ευχαριστήσω τον Θεό για άλλη μια φορά, γνωστός για την μεγάλη του αγάπη στα θεία. Και είπε ότι έχουμε ακόμη μπόλικο δρόμο. Ο Μούσαλ Τάμαρη, οι πρωταθλητές συνεχίζουν να παίζουν μέχρι να το πετύχουν. Έγραψε μόνο από ελ. Έκανε το σύστημα συχνό. Το μόνο ΑΠΟΕΛ, ο άσος του ΑΠΟΕΛ. Μπάλοχ, ακόμη ένα παιχνίδι αρκετά καλός. Ακόμη ένα παιχνίδι, γιατί ο Μπάλοχ ήταν αυτός ο οποίος με τη δική του ενέργεια γύρισε και το προηγούμενο παιχνίδι ενάντια στην ΑΕΚ στο Γασιμπή. Ναι. Κράτησε το βαθμό στο τέλος του ΑΠΟΕΛ. Αναφέρθηκε στην ομαδική δουλειά. Μαζί κάναμε τη διαφορά. Ευχαριστώ τους οπαδούς για την υποστήριξη. Πρέπει να το σημειώσουμε. Ακόμη μια σημαντική νίκη μείωσε ο Νικόλας Ιωάννου.
ποζάροντας παρέα με τον σκόρερ. Ο Λέον Αντέλ αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της νίκης στους τρεις βαθμούς στη δική του γλώσσα. Ο Καζού έβαλε αυτή τη φωτογραφία για τη μεγάλη νίκη και είμαστε δυνατοί. Και ο Γιάκολης αναφέρθηκε με την δύναμη που βγάζει η ομάδα του σε μια story που ανάρτησε μαζί με, σε μια μονομαχία μάλλον με το παιχνίδι προχθές. Ωραία, ωραία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το Τσίριο Στάδιο. Το ΑΠΟΕΛ έχανε, όμως κατάφερε με δύο πολύ σημαντικά γκολ να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει την νίκη μέσα στο Τσίριο Στάδιο. Με καρδιά πρωταθλητή, το ΑΠΟΕΛ κατάφερε να πάρει το διπλό στη Λεμεσό και να βρεθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα αφού κέρδισε τον Απόλλωνα με 2-1. Σε ένα παιχνίδι που κυριάρχησε η δύναμη και το πάθος σε όλο το 90 λεπτό, το ΑΠΟΕΛ με ανατροπή πήρε μια πολύ σημαντική νίκη που θα βοηθήσει κυρίως τους παίκτες του Πάολο Τραμετζάνη στον ψυχολογικό τομέα πέραν από τη διαφορά των δύο βαθμών που τους εξασφαλίζει για τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Όλα τα λεφτά ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Απόλλωνας κατάφερε να προηγηθεί σε μια φάση διαρκεία στην περιοχή του ΑΠΟΕΛ με τον Φακούντο Περέιρα. Κεφαλιά προς τα πίσω, περνάει μπάλα στον Ρομπέρς, δεν είναι offside. Ντίλαν το γύρισμα με τα Κούνι, Περέιρα, Ρόμο, γκολ. Ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ με τον Φακούντο Περέιρα. Σε εκείνο το σημείο ο Πάολο Τραμεζάνη ρισκάρει, βάζει στον αγώνα Ζαχίτ και Μπάλοκ, ενώ ο Νατέ λίγο νωρίτερα είχε καταφέρει να ισοφαρίσει με σουτ, αλλά και τον Μπρούνο Βάλε να κάνει μεγάλο λάθος στην εκτίμηση της φάσης. Για να δούμε εδώ τη φάση Νατέ, το σουτ 1-1, ισοφαρίζει το ΑΠΟΕΛ με τον Βραζιλιάνο. Ζαχίτ και Μπάλοκ συνδυάστηκαν άψογα στη φάση που έφερε το δεύτερο γκολ του ΑΠΟΕΛ με τον Μαγιάρο επιθετικό να τελειώνει εξαιρετικά την κάθε την παλιά του Ζαχίτ. ΑΠΟΕΛ ξεδιπλώνεται στον Πάλοξ στην περιοχή για να δούμε πλασέ 2-1 το ΑΠΟΕΛ μπροστά στο σκορ. Ανατρέπει τα δεδομένα με τον Ούγκρο. Αυτά από τον τερπί του Τσιρίου. Έχουμε ανάλυση από τον αγώνα. Τα τρία γκολ. Αντρία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε τα τρία γκολ. Θα περάσουμε αμέσως τώρα να αναλύσουμε. Είδες κάτι διαφορετικό στα τρία γκολ? Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Εύκολα γκολ. Εύκολα γκολ. Θα δούμε στη συνέχεια, θα εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας τι λάθη έχουν γίνει για να σημειωθούν αυτά τα τρία τέρματα στο ντέρπι του Τσιρίου. Θα περάσουν αμέσως τώρα από το πρώτο τέρμα. Αντός το νικητήριο, να τα δούμε. Το πρώτο τέρμα που πέτυχε η ομάδα του Απόλλωνα. Όλα ξεκίνησαν από ένα κόρνερ, 2-2-2. Θα δούμε μια πίσω μεταβίβαση στον Χάμπο Κυριάκου. Στη συνέχεια, πολύ σωστά ανεβαίνει η αμυντική γραμμή του Απόλλωνα από τη στιγμή που κινεί την μπάλα προς τα πίσω, βασικές αρχές της άμυνας. Και θα σταθούμε σε αυτό εδώ το σημείο. Την ώρα που φτάνει η μπάλα στο Ροβέρτς, μεταβιβάζει την μπάλα προς τα πίσω και θα δούμε ότι η αμυντική γραμμή είναι στατική μέσα στη μικρή περιοχή. Από τη στιγμή που κινείται η μπάλα, ήταν πολύ σημαντικό να ανεβεί και η αμυντική γραμμή. Δεν θα δημιουργόταν αυτό το κενό και να μείνει ανενόχλητος μόνος ο Περέιρα στο σημείο του πέναλτι και να σημειώσει το τέρμα για την ομάδα. Βεβαίως, του ήταν πολύ γρήγορη η φάση. Ίσως να μπορούσαν να βγουν, ήταν πολύ γρήγορα. Ο Γιάγκολης, όπως μας έχει συνηθίσει, βλέπουμε τους δύο ακραίους αμυντικούς, τον Καζού και τον Γιάγκολη, να συγκλίνουν κεντρικά. Κακή αμυντική συμπεριφορά στη συνέχεια του Ζωάου Πέδρο. Δεν είχε πολύ καλό οπτικό πεδίο Βάλε και στη συνέχεια θα σταθούμε σε αυτό το σημείο. Γλίστρησε με το αριστερό του πόδι, που ήταν το στήριγμα, με αποτέλεσμα δεν μπορούσε να αποφύγει το τέρμα. Και το νικητήριο τέρμα αλλά ξεκίνησε από ένα πλάι out. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ μετά το 1-1 άλλαξε και το σχηματισμό του. Από 3-4-3 πέρασε με 4 ποδοσφαιριστές στην άμυνα με την έξοδο του Γιάγκολης και την είσοδο του Ζαχίτ. Βλέπουμε εδώ και η ομάδα του Απόλλωνα με αρκετές επίσης αλλαγές, κυρίως στην επιθετική γραμμή. Βλέπουμε εδώ το Σαρντινέρον. Ήταν εκτός θέση να μετατοπίσει τη θέση του. Μεγάλο κενό ενδιάμεσα των δύο γραμμών της ομάδας του Απόλλωνα. Ο Εντραόγκο έμεινε ανοιχτά. Βλέπουμε εδώ λόγω της τοποθετήσης του Αλτάμαρη και του Νατέλ, με αποτέλεσμα να είναι μεγάλες οι αποστάσεις της αμυντικής γραμμής του Απόλλωνα. Κανένα offside. Έπρεπε αμέσως προτεραιότητα να κλείσουν τον κεντρικό διάδρομο. Είναι βασική αρχή στην άμυνα για να μην επιτρέψουν την διάμεση πάσα. Ο Μπαλόγκ με αυτόν τον τρόπο πέτυχε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο για την ομάδα. Εξαιρετική κάθε την πάσα και πάρα πολύ ωραίο το κοντρόλ που αφήνει και πίσω τον αντίπαλο. Και ωραίο γκολ βεβαίως. Είχαμε και δηλώσεις από το Τσίριο. Πάμε ευθύς αμέσως να τις δούμε. Θέλω να πω ότι θεωρώ ότι και εγώ και ο κύριος Αυγουστή και οι ομάδες γενικότερα ζούμε και αυτά τα παιχνίδια ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, όπως ετοιμάζεσαι μέσα στην εβδομάδα, πώς το περιμένεις αυτό το παιχνίδι για να έρθει. Αυτό ένιωθα και εγώ. Σαφώς σεβόμαστε τον αντίπαλο που σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός αντίπαλος, ο οποίος μέσα στον αγωνιστικό χώρο έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο.
Θέλω να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών νιώθαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, ότι μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι καλό. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα, τους ποδοσφαιριστές για τη δουλειά που έκανα σε αυτή τη βδομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω και τους οπαδούς μας. Αποέλ is not the same thing without his supporter. Και θέλω να ουσιαστικά ο προπονητής αναφέρεται και στο θέμα που αντιμετωπίζουμε σαν Κυπριακό ποδόσφαιρο σε διαφορά στην κάρτα φιλάθλου, αφού θεωρεί πως και οι οργανωμένοι οπαδοί πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο. Ήρθαν χθες στο προπονητικό κέντρο και έδειξαν πόσο πολύ αγαπούν την ομάδα, πόσο είναι κοντά της και στην καλή στιγμή και στην κακή στιγμή. Σίγουρα μας τύχησε πάρα πολύ η ισοφάριση. Αν καταφέρναμε και κρατούσαμε λίγο περισσότερο, σίγουρα η ομάδα θα μπορούσε να έβρει αρκετούς χώρους σε μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα. Το παιχνίδι παίχτηκε όποια ομάδα έκανε τα λιγότερα λάθη θα κέρδιζε το παιχνίδι. Σίγουρα η ευθύνη είναι δική μου γιατί δεν κερδίσαμε το παιχνίδι. Υπάρχουν 30 διαθέσιμοι βαθμοί. Θα προσπαθήσουμε να το διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος. Θέλω να φύγει μια πίεση από την ομάδα. Γιατί ξαφνικά όλοι αθυμηθήκαμε όλα αυτά που γίνονται. Δεν ευθύνεται ο Απολλώνας για αυτά που γίνονται, αν κάποιοι κάνουν λάθος. Ξεκάθαρο. Ξαφνικά έγινε κόκκινο πανίνο Απολλώνας. Λίγο σεβασμό. Και κάποιοι που βρίζουν τις μητέρες, να ξέρετε 26 του έκτου, το 16, πέθανε η μητέρα μου, 16 έγινα προπονητής. Είναι μαζί μου και θα είναι για πάντα. Σας ευχαριστώ αυτοί που βρίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλιστα. Αυτά τα λόγια από τον Σοφρόνη. Ένα σχόλιο πικρία. Ξέρεις, το ποδόσφαιρο βγάζει πικρία. Ξέρω πολύ καλά τι περνάει. Και εγώ πριν 7 χρόνια έχασα τη μάνα μου με καρκίνο. Και ξέρω πολύ καλά τι περνάει μέσω γιου. Και εγώ κάποιες φορές το ακούω. Τους εύχομαι μόνο να μην χάσετε τη μάνα τους όπως χάσαμε εμείς. Και είναι δύσκολο για τον κύριο Σοφρόνη. Μετά από μια ήττα εναντίον του Αποέλ που ήταν 1-0 στο σκορ και στο Τσίριο να χάσει το παιχνίδι, είναι φυσιολογικό να είναι έτσι. Αλλά, είναι η μοίρα του ποδοσφαιριστή, του προπονητή να τα ακούει και να μπορεί να συνεχίσει. Δεν μπορεί να κάνει. Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο δεν γλιτώνεις από αυτά. Δεν μπορείς. Ιδιαίτερα μέσα σε γήπεδο που ο κόσμος πάει και να εκτονωθεί και να πει περισσότερα από αυτά που πρέπει να πει. Είναι normal. Θέλω πρέπει να πάρει λίγο δύναμη από αυτό. Ναι. Ρενάτο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, να μου απαντήσεις ειλικρινά. Ακούγεται και πολύ έτσι στη Λεμεσό, πολλοί φίλοι συζητούν για τον Απόλλωνα ότι όταν βρεθεί σε κρίσιμο σημείο απέναντι στο Αποέλ, δεν καταφέρει να κερδίσει. Νομίζεις αυτό το πράγμα είναι θέμα ποιότητας ή πλέον είναι ψυχολογικό? Όχι ποιότητας. Δεν πιστεύω ότι είναι ποιότητας. Πρέπει να το προσπεράσει αυτό. Πρέπει ένα παιχνίδι να κερδίσει και να μείνει πάνω από το Αποέλ. Και πέρσι, το τελευταίο παιχνίδι στο Γασιπί, το ίδιο. 1-0, 0-1 για τον Απόλλων και το Αποέλ καταφέρει να γυρίσει το παιχνίδι. Είναι κάτι που πρέπει να περάσει το Απόλλων και είναι δύσκολο, ξέρω το, αλλά αν θέλει να είναι πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσει αυτά τα παιχνίδια. Κοιτάξτε, είναι όσον αφορά το πνεύμα της ομάδας, διότι μιλούμε για το πνεύμα. Και την νοοτροπία μιας ομάδας δεν είναι εύκολο να τα αποκτήσει μια ομάδα. Θέλει τίτλους. Αυτό. Θέλει τίτλους, θέλει τρόπαια. Να μπουν μέσα, να ζήσουν τις στιγμές αυτές, να γραφτεί ιστορία, να νιώσουν οι παίχτες ότι αυτή η ομάδα πλέον... DNA πλέον. Ναι, ότι αυτή η ομάδα είναι πρωταθλήτρια. Με το πι κεφαλαίων και το αρφα κεφαλαίων στο τέλος. Αυτό βοηθά. Και όλα αυτά είναι ιστορία. Μα η ιστορία του πρωταθλητή έχει μέσα και άλλα πράγματα. Έχει εν το πνεύμα, είναι η αυτοεπίθεση. Είναι το ατσάλι που λέμε, δεν λυγίζεις. Περνάς, μπορεί να περάσεις κάτω από δύσκολες συνθήκες. Να αντέξεις και τη μεγαλύτερη δυσκολία μέσα σε έναν αγώνα. Αυτό είναι το πνεύμα του πρωταθλητή. Αν θα έβαζες από Ελ και Απόλλωνα σε μια ζυγαριά, πού θα έγερνε? Όχι,
50-50 ακόμα. Η ΑΕΛ μπορεί να... Και η ΑΕΛ μπορεί. Μπορεί τώρα στο play-off, στα play-off τώρα, ξέρεις, παίζουμε όλοι έναν-δύο. Όλοι θα χάσουν βαθμούς και πρέπει όλες τις ομάδες να είναι έτοιμοι. Άμα χάσει ο ΑΠΟΕΛ, να κερδίσει ο ΑΠΟΛΟΝ, άμα χάσει το ΑΠΟΛΟΝ, να κερδίσει το ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΛ. Αυτές οι ομάδες πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι και να κερδίσουν όσα παιχνίδια μπορούν. Ναι, ξέρεις, θα είναι λεπτομέρειες. Αυτό που λέει ο Μαρκάσα έχει ένα ερωτηματικό. Και ποιο είναι αυτό? Ξέρεις, η Σαλαμίνα πάλεψε να μπει στην εξάδα. Πάλευε τα παιχνίδια. Μπήκε στην εξάδα. Θα αντέξει να παλεύει τα παιχνίδια με αυτή τη θέληση και τον εύρο και το πάθος που είχαν πριν να μπουν στην εξάδα? Ερωτηματικό. Αυτό είναι το στόχο που πρέπει να έχουμε εμείς. Η Ομόνοια μπήκε στην εξάδα. Ερωτηματικό. Οι άλλες ομάδες έχουν στόχους. Έχουν στόχους. Είναι η τέταρτη θέση, είναι η τρίτη θέση. Είναι το πρωτάθλημα μεταξύ των τριών πρώτων, να μην σου πω το δύο. Στην Ευρώπη, βέβαια. Άρα αυτά όλα θα παίξουν ρόλο και το πόσο θέλει και τι θα βγάλουν στο γήπεδο. Πόσο... Σίγουρα. Αλλά κανένας παίχτης θέλει να μπει στο γήπεδο για να χάσει χωρίς στόχο. Ναι, αλλά το κίνητρο, ξέρεις πολύ καλά. Το καλύτερο κίνητρο και ο Καραμής ξέρει καλά, είναι να παίξουμε ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει καλύτερο κίνητρο. Εάν είναι μόνο αυτό, εάν αυτό σου δίνει τη δύναμη όλη να πάει να μπεις να δώσεις το 100%, πρέπει να σου δώσει. Πρέπει να σου δώσει, επειδή μια μέρα να τελειώσει. Ήθελα να σε ρωτήσω, είδαμε ας πούμε στο παιχνίδι τον Τέρπι με τον Απόλλωνα το ΑΠΟΕΛ, ότι οι αλλαγές γυρίσανε το παιχνίδι. Η Σαλαμίνα έχει τέτοιο βάθος που μπορούν οι ποδοσφαιριστές από τη δεύτερη γραμμή? Είναι αυτό που πρέπει να δείξουμε τώρα. Που θα χρειαστούμε όλοι τους παίχτες και τους μικρούς, που τώρα πρέπει, αν θέλουν να πάρουν τις ευκαιρίες, να δείξουν ότι είναι έτοιμοι να παίξουν. Γιατί όχι? Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα? Ποιος? Η καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω. Ακόμα. Ακόμα είναι νωρίς, πίστεψε με. Ξέρεις εσύ πολύ καλά ότι στα τελευταία παιχνίδια τρέμει λίγο τα πόδια ο ένας, ο άλλος, και να δούμε ποιος να αντέξει την πίεση τώρα. Σίγουρα αυτός που αντέχει την πίεση είναι αυτός που πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι. Εγώ δεν έχω καμιά αμφιβολία. Η ομάδα που αντέχει περισσότερη πίεση θα πάρει το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Διότι στα παιχνίδια, όταν μπαίνεις και είσαι πιεσμένος, θα σου βγει αυτό, δηλαδή θα χάσεις βαθμούς. Και πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός, οι παίχτες σου, οι κλειδί, να είναι σε φορμαρισμένοι. Και αυτό είναι σημαντικό. Επειδή θα περάσουμε στο κεφάλαιο Ομόνοια ΑΕΛ, πώς ένιωθες στα παιχνίδια που παίζεις εναντίον της Ομόνοιας? Ήταν παράξενο. Ήταν παράξενο, ήταν 7 χρόνια, ήταν μια ζωή εκεί, ήταν δύσκολο, αλλά εγώ όταν είμαι μέσα στο γήπεδο μπορεί να είναι ο παπάς μου απέναντι. Ποια είναι η άποψή σου για την Ομόνοια? Η Ομόνοια δυστυχώς ακόμα δεν ήβρε τα πόδια της, είναι τεράστια ομάδα με τόσο κόσμο που πρέπει μια μέρα να καταλάβει τα λάθη πρώτα, τα λάθη που κάνει, και μετά να κάνει το επόμενο βήμα. Θα ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά όμως. Ναι, εγώ πάντα. Πότε πήγες στην Ομόνοια, ποια χρονιά? 11. Το 11. Όταν πήγες μέσα στα αποδυτήρια, την πρώτη φορά, και εντύθηκες, έβαλες τα ρούχα, τη στολή της Ομόνοιας, και γιατί κάνεις προπόνηση, μέσα σου τι ένιωσες? Ειλικρινά θέλω να μου απαντήσεις. Τι είπες του εαυτού σου? Μεγάλη τιμή για μένα. Ναι. Και μετά είδα τόσους παίχτες και πάρα πολύ καλοί παίχτες που είχαμε τότε. Ήταν απίστευτη ομάδα που είχαμε. Και για μένα προσωπικά ήταν όνειρο. Ποιος προπονητής ήταν τότε? Λάρκο. Κύριος Λάρκο. Τώρα είναι. Βάλε μια τελεία και θα σε ρωτήσουμε ξανά για την Ομόνοια. Πάμε να δούμε το παιχνίδι με τον Ανδρέα και τον Αποήχο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι είχαμε γενικότερα? Η αλήθεια είναι
και τους πανηγυρισμούς και πρώτος στόχος επιτεύχθη από τους παίκτες της Ομόνοιας, όπως ίσχυε στην περίπτωση του Απόλλωνα. Δεν είχαμε τίποτα από ΑΕΛ, τουλάχιστον μετά το τέλος του αγώνα. Υπήρχε μεγάλη απογοήτευση στη λεμεζιανή ομάδα, είναι η αλήθεια, και για τον τρόπο που χάθηκε το μάτς. Για τους πράσινους, κατά πολλούς ήταν η καλύτερη εμφάνιση επί εποχής Γιάννη Αναστασίου. Ήταν, αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, περνάω. Ντάβιντ Ραμίρες, ο ποδοσφαιριστής, έγραψε, έβαλε αυτό ο ίδιος για την καλή προσπάθεια της ομάδας και το πολύ γενικότερο καλό που έφερε αυτή η νίκη. Βεβαίως του Ντέρπι. Ναι. Δύο γκολ αυτός. Μεγάλη νίκη, συνεχίζουμε όλοι μαζί, έγραψε ο Δημήτρης Κολοβός. Περνάω παρακάτω στον Καντελάρη που έγραψε ένα εδάφιο από την Βίβλο για τη βοήθεια από τον Θεό. Γιορτή Γκόμες, πρώτος στόχος επιτεύχθη, θέλουμε περισσότερα. Αυτό ήταν το γενικότερο μήνα, όπως μπορείς να διακρίνεις και εσύ στη συνέχεια. Ιωάννης Κούσουλος με τριφύλια και διάφορα emoji πανηγύρισε αυτή τη νίκη. Κωνσταντίνος Παναγή ξέχασε όλους τους λόγους που δεν δουλεύει και πίστεψε για ένα λόγο και αυτό θα γίνει, βάζοντας έτσι ένα απόφθεγμα για την συνέχεια. Συνεχίζουμε να παλεύουμε, έβαλε ο Άλεξ Σουάρες για μια ακόμη φορά, στο σωστό μονοπάτι έγραψε συγκεκριμένα. Μάρκο Μότα, σημαντική νίκη και πετύχαμε τον στόχο, ακόμη ένας που αναφέρεται στον στόχο. Κρις Μόντες, είμαστε στα play-off και γενικότερα το πνεύμα ήταν αυτό που σου σημείωσα. Ένα πολύ ωραίο post εδώ που πήραμε από τον επίσημο λογαριασμό της Ομονίας για την 24η Φεβρουαρίου που είναι ιδιαίτερη, αλλά και για την ιστορία του αθλητικού σωματείου Όμιλο Λευκοσίας, Ομόνοια Λευκοσίας, με συγχωρείς. Η φανέλα με το νούμερο 12 αποσύρεται και καταλήγει σε όλους εσάς τον πράσινο λαό. Ήταν ένα post που έκανε. Χθες για την ΑΕΛ κράτησα ένα νέο challenge, έτσι, για να αλλάξει λίγο κλίμα, το Ugly Face Challenge. Έπαιξε πολύ αυτή τη βδομάδα. Ναι. Και κράτησα τους τρεις ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, Λεάντρο Σίλβα, Ανδρέας Αβραάμ και τον Αντρέ Τεϊσέιρα. Ήταν ένα που έπαιξε και συνεχίζει να γίνεται. Ωραία. Να περάσουμε στο ρεπορτάζ. Η Ομόνοια με πολύ καλή εμφάνιση και δύο γκολ του Ραμίρες πήρε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο για την ίδια την νίκη. Πάμε να το δούμε. Και θα μπει στην πρώτη εξάδα. Πραγματοποιώντας η καλύτερη εμφάνιση επί εποχής Γιάννη Αναστασίου, η Ομόνοια κέρδισε την ΑΕΛ με 2-0 το απόγευμα του Σαββάτου, νίκη με την οποία κλείδωσε την παρουσία της στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος. Κατώτερη των περιστάσεων παρουσιάστηκε η ΑΕΛ και γνώρισε έτσι την πέμπτη της ήττα στη σεζόν. Καλύτερα ξεκίνησε το παιχνίδι στο Γασιπί η λεμεσανή ομάδα, που όμως δεν μετέτρεψε σε γκολ της φάσης που βρήκε με Τεϊσέιρα και Μακρύ. Ακολούθως, η Ομόνοια πήρε τα ενία του αγώνα και εξαργύρισε την υπεροχή της στο 38 μετά από λάθος στην άμυνα της ΑΕΛ και ωραίο τελείωμα του Ραμίρες. Η παλιά που βγαίνει από τον Γιόρτι Γκόμεθ μπροστά για τον Ραμίρες, γίνεται λάθος στην άμυνα. Ραμίρες θέλει να τελειώσει τη φάση. Γκολ! 1-0 για την Ομόνοια στο 36. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Ραμίρες. Η πράσινη τελείωσε τον πρώτο ημίχρονο έχοντας ακόμη δύο ευκαιρίες, ενώ οι διατεχνικοί έκαναν από μία αναγκαστική αλλαγή. Χωρίς κάτι το σπουδαίο κύλησαν τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημίχρονου, μέχρι το 62ο λεπτό, όταν ο Ραμίρες σκόραρε για δεύτερη φορά μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή του Πρότσεκ. Γρήγορος ο Βίλερ, που θα κάνει όμως το λάθος, θα κερδίσει ο Γιονής, έχει επιλογή τον Ατζακούν, λίγο πιο μπροστά, η φάση συνεχίζεται, Ατζακούν, Πρότσεκ, Ραμίρες, 2-0 για την Ομόνοια στο 62, από λάθος που ξεκινάει και αυτό το γκολ. Η ΑΕΛ προσπάθησε να αντιδράσει και έχασε ευκαιρία με τον Μακρύ στα τελευταία λεπτά, όμως το 2-0 έμεινε μέχρι τέλους. Η ομάδα του δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για κανένα, τόνισε ο Γιάννης Αναστασίου μετά το παιχνίδι. Ο στόχος ουσιαστικά της εξάδος επετεύχθη. Να δούμε τώρα αν θα τερματίσουμε, σε τι θέση θα τερματίσουμε. Και από εκεί και πέρα θα είναι 10 παιχνίδια αρκετά ενδιαφέροντα, θα έλεγα, για όλους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς από την πλευρά μας δεν θα είμαστε εύκολος αντίπαλος για κανένα. Είναι εύκολο να λέμε για πρωτάθλημα, δήλωσε από τη μεριά του ο Ντούσαν Κέρκες. Δεν θα ήταν ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να τοποθετηθούμε για κάτι τέτοιο. Είμαστε εκεί. Όπως είπε και ο ίδιος, πολύ θα ήθελα να πάρουμε το πρωτάθλημα. Όμως δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει πίεση και στους ποδοσφαιριστές μας. Εμείς προχωράμε και η συνέχεια θα δείξει. Ωραία, Αντριέ. Έχουμε αναλύσει τα δύο γκολ. Τα δύο όμορφα τέρμα που πέτυχε η ομάδα της Ομόνοιας. Θα περάσουμε, θα ξεκινήσουμε από το πρώτο τέρμα που πέτυχε η ομάδα της Ομόνοιας. Λέω μια μακρινή μεταβίβαση. Έχουν μια μεγάλη ομοιότητα δύο τέρματα. Μόλις κέρδισαν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, πρώτη αντίδραση, κάθετη μεταβίβαση στον χώρο. Βλέπουμε εδώ δύο εναντίον ενός. Ήταν και η άτυχη στιγμή των Τεξέρα που τραυματίστηκε και στη συνέχεια κακή αμυντική συμπεριφορά του Τζούνιορ. Γύρισε πλάτη και είχε όλο τον χρόνο ο Ραμίρες με ένα
πραγματικά πολύ όμορφο τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Θα δείτε στη συνέχεια την ομοιότητα του δευτέρου τέρματος με το πρώτο. Είχε την μπάλα η ομάδα της ΑΕΛ και στη συνέχεια, μόλις χαθεί η μπάλα, είναι πολύ σημαντικό, το είχαμε ξαναναφέρει, τα πρώτα στηρίγματα. Να κλείσουν τα πρώτα στηρίγματα στη γρήγορη μετάβαση η ομάδα που αμήνεται. Και το κάθετο τρέξιμο από τον Μαρίνο τον Τζονί, μεταβίβαση αμέσως, πρώτη αντίδραση, κάθετη μεταβίβαση στο χώρο. Σε αυτό το σημείο κέρδισε την μπάλα από τον Βίλερ και με λίγη δόση τύχη στη συνέχεια η μπάλα έφτασε στο Ραμίρες που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-0. Βεβαίως πιστώνεται τον κολ στο μικρό γιατί το πάλεψε και κέρδισε την μπάλα. Ευχαριστούμε, Αντριέν. Να πάω να ζητήσω έτσι και την άποψη του Ρενάτο. Κεφάλαιο Ομόνια, ποια η άποψή σου για την Ομόνια γενικότερα? Πώς μπορεί τώρα η Ομόνια να εμφανιστεί στα play-off και αν μπορεί να κόψει βαθμούς από τις μεγάλες ομάδες? Είδαμε τώρα τα τελευταία παιχνίδια της Ομόνιας, έπαιξε καλύτερα τώρα και σιγά σιγά οι καινούριοι παίχτες που ήρθαν νομίζω ότι τους βοηθήσαν. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα γίνει τώρα, αλλά νομίζω ότι θα είναι καλύτερα. Έζησες την Ομόνια από κοντά. Θέλω να σε ρωτήσω, όποιον βλέπω που έζησε στα αποδυτήρια, νιώθω ότι θέλω να το ρωτήσω αυτό το πράγμα. Η Ομόνια Μίνεν είναι μια τεράστια ομάδα. Τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να ανακάμψει, να βρει τον τρόπο αυτό το μαγικό ραβδί για να επανέλθει. Τι νομίζεις ότι πάει στραβό κάθε χρονιά και δεν καταφέρνει να ορθοποδήσει? Δεν έχει μάγια στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει να είμαστε επαγγελματίες, να δουλεύουμε σωστά, να είμαστε οργανωμένοι και δυστυχώς στην Ομόνια τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε αυτά. Τώρα. Δεν υπήρχε ο επαγγελματισμός, εννοείς, ή η οργάνωση. Η οργάνωση. Περισσότερο οργάνωση. Και τώρα ξέρω ότι αλλάξε πολλά και δουλεύουν σωστά. Και μακάρι. Δεν ξέρω πόσο καιρό να πάρει αυτό. Δηλαδή, στη Σαλαμίνα είναι πιο οργανωμένα από την Ομόνια, Ρενάτο? Πριν η Ομόνια δεν ήταν τόσο οργανωμένη. Τώρα είναι καλά. Ξέρω ότι είναι καλά. Η Σαλαμίνα είναι πάρα πολύ οργανωμένη. Γιατί το λες ότι δεν ήταν οργανωμένοι? Θεωρείς διοικητική σταθερότητα όταν λες οργανωμένοι? Εγώ πάντα λέω ότι δεν μπορείς κάθε χρόνο να αλλάξει 15, 16, 17 ποδοσφαιριστές, προπονητές. Εγώ σε 7 χρόνια μπορεί να είχα 15 προπονητές, τεχνικός διευθυντής, πρόεδρος. Δεν μπορείς να αλλάζεις συνέχεια αυτό. Και αυτή είναι η οργάνωση. Εννοείς δεν περνάς το μήνυμα του παίχτη ότι ήρθε σε μια ομάδα η οποία θέλει να κάνει προαθλητισμό, έχει όραμα. Και όταν αλλάζει συνεχώς, σημαίνει κάτι δεν πάει καλά. Και δεν έχεις χρόνο να αποδείξεις αν είσαι καλός ποδοσφαιριστής ή όχι. Δεν υπάρχει χρόνο στην Ομόνια. Έζησα πολλές συμπαίχτες που φανταστικοί παίχτες. Έφτασαν 6 μήνες, δεν επέξαν, φύγε. Δεν είναι αυτό. Δεν μπορείς να κρίνεις ένα παίχτη για 6 μήνες. Είναι δύσκολο αυτό. Πρέπει ο παίχτης μέχρι να έρθει στην Κύπρο να καταλάβει πώς είναι το ποδόσφαιρο εδώ στην Κύπρο. Πώς είναι η Ομόνια, πώς είναι η πίεση να παίζει στην Ομόνια που να προσαρμοστεί. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Κύπρο με όλο σεβασμό που έχει την πίεση που έχει η Ομόνια. Δεν υπάρχει. Επειδή είναι πολλά χρόνια χωρίς να κερδίσει τίτλους. Είναι μια ομάδα που έμαθε ο κόσμος να κερδίσει τίτλους, να πάρει πρωτάθλημα, συνέχεια. Είναι δύσκολο να έρθει στην Ομόνια και από τη μια μέρα στην άλλη να γίνεις έτσι. Ποιος παίκτης έτσι ήταν αυτός που λες με ποιότητα και στους 6 μήνες έτσι? Ο Ντα Σίλβα. 6 μήνες. Ο Αλέξ Ντα Σίλβα. 6 μήνες και έφυγε. Αδικήθηκε, δεν εννοείς? Έφυγε. Ναι. Έφυγε. Και δεν ήταν θέμα ποιότητας. Εμείς είδαμε τώρα τα τελευταία χρόνια. Ο Άλεξ Τασίβ είναι ένας φανταστικός. Αυτό συμβαίνει μόνο στην Ομόνια ή συμβαίνει μόνο στην Ομόνια? Όχι μόνο στην Ομόνια, αλλά εγώ μπορώ να μιλήσω για αυτά που είδα. Δεν είχε χρόνο να πω. Επειδή είχε και αυτή την πίεση και έπρεπε να μάθει. Ήρθε από το παραλίμι τότε. Ναι. Ήρθε από το παραλίμι να έρθει στην Ομόνια. Και εγώ τα πρώτα χρόνια δεν έπαιξα συνέχεια στην ενδεκάδα. Είναι δύσκολο μέχρι να μάθεις τι είναι η Ομόνια, να ξέρεις ότι άμα χάσεις ένα παιχνίδι δεν μπορείς να φύγεις έξω. Είναι δύσκολο για ένας ποδοσφαιριστής να ζήσει αυτό. Και μέχρι να μάθει αυτό θέλει λίγο χρόνο. Ρενάτο, θέλω να σε ρωτήσω, ποιος σε έφερε στην Κύπρο και πώς σε έφερε? Ο κύριος Μπάμπος Χριστοδούλου. Εγώ έπαιξα με το Ρουι Τζούνιορ στην Πορτογαλία.
δεύτερη κατηγορία. Και ο Ρούι ήρθε εδώ και ήταν προπονητής ο κύριος Μπάμπος. Και ο Junior είπε ότι έχει ένας καλός ποδοσφαιριστής στην Πορτογαλία που θα πάμε εκεί, θα το δεις και αν σ' αρέσει να έρθει. Και ήρθε ο Μπάμπος Πορτογαλία, όχι μόνο για να με δει εμένα και άλλους ποδοσφαιριστές, και είδε το παιχνίδι, όπως και του αρέσει και ήρθε. Όπως είπαν του Φέρκυσου για τον Ρονάλτο. Έτσι. Και πήγε στη Manchester United. Έτσι, και με τους... Ναι. Τότε είχαμε... Έχει πολλούς παίκτες που προτείνουν. Είχαμε 10 Πορτογάλοι τότε στην Δόξα. Γι' αυτό τον λόγο και εγώ ήρθα έτσι. Πώς νιώθεις που αγωνίζεσαι με το εθνόσημο της χώρας μας στο στήθος? Είναι η μεγαλύτερη τιμή για μένα. Έπαιξες Εθνική Πορτογαλία σε μικρές ομάδες? Έπαιξα 18, U19. Αλλά μετά από όλα αυτά που έζησα εδώ, από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ, που έχασα τη μάνα μου σε όλη την πορεία, που έχασα τους φίλους μου, η οικογένεια μου, ο χρόνο που πέρασα εδώ, η αγάπη που έπειρα από τον κόσμο, να έρθει σε μια μικρή ομάδα και να φτάσεις από τις μεγάλες ομάδες στην Κύπρο και μετά στην Εθνική, είναι κάτι που για μένα κάνει να νιώθω ευλογημένος. Θέλω να μας πεις εσύ προσωπικά και γενικότερα η ομάδα μας, γιατί σε 2 εβδομάδες ξεκινούμε την προκριματική φάση. Ποιος είναι ο στόχος, τι θέλουμε εσείς οι ποδοσφαιρίστες από την εθνική μας? Εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε κάθε παιχνίδι και θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θέλουμε να προκριθούμε. Γιατί να μην πιστεύουμε ότι μπορούμε να παίξουμε? Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο όταν παίζεις με το Βέλγιο, παράδειγμα, που θα παίξουμε σε 3 εβδομάδες. Ξέρουμε ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, αλλά να παλέψουμε, να προσπαθήσουμε, να πιστεύουμε. Και ποτέ δεν ξέρεις. Είσαι από αυτούς που δεν δέχονται να χάσουν πριν να παίξουν, έτσι? Όχι, έτσι ποτέ, ήμουν. Ποτέ. Έτσι ήμουν και εγώ. Ποτέ. Είναι 11 με 11 η Λέστερ. Όπως είπες πριν, έπιασε πρωτάθλημα. Ναι. Όχι, η Κροατία ήταν η πιο δυνατή ομάδα πριν να ξεκινήσει το παγκόσμιο. Όχι, θα σου πω παράδειγμα. Όταν έπαιζα στην Εθνική Κύπρου. Εντάξει, ήμουν μικρός. Ήταν επί σπάσου. Και πήγανε να παίξουμε εκτός έδρας, με Ιταλίες, με Πολωνίες, εκτός αυτά. Και λέω, πάμε να κερδίσουμε. Και γελούσαν όλοι. Εγώ δεν δεχόμουν. Από εγωισμό, από νοοτροπία. Βάρμε κάτω και να το παραδεχτώ ότι με κέρδισες. Όχι από πριν. Δεν δεχούμε τίποτα. Δηλαδή θα μπορώ να σε δαγκώσω και αν μπορείς να με δαγκώσεις περισσότερο. Έχουμε ποιότητα στην Κύπρο. Έχει. Έχουμε ποιότητα στην Κύπρο. Έχει ποιότητα, απλά λείπει αυτή η μικρή νοτροπία. Λεπτομέρεια η οποία είναι... Και πρέπει να δώσουν ευκαιρίες για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Πρέπει. Εγώ ναι, αλλά δεν είμαι Κύπριος. Θέλει νοτροπία, Ρονάτο. Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται στη πρώτη κατηγορία, επειδή βλέπουμε καλοί παίχτες και μικροί. Okay, ξέρω ότι έχουμε αυτό το θέμα με το στρατό 18-19 που πρέπει να πάνε στρατό και αυτό είναι πάντως κάτι που είναι όχι, δεν είναι μόνο μπορώ αυτό, να δεν το είναι καταλάβω. Αυτό. Είναι εγώ, ένα. Όχι, που... όχι. Εγώ πιστεύω πολύ στην νοοτροπία. Okay, αυτό... Δηλαδή, οι νέοι παίχτες πρέπει να καταλάβουν ότι για να πετύχουν στη ζωή τους πρέπει να τους βγει ψυχή. Εάν κανένας δεν πετυχαίνει αν δεν βγει η ψυχή του. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήμουνα μαζί του σε ένα σχολείο που πήγαμε να ακούσει τον Ρενάτο ναι. να μιλά σε μαθητές λυκείου γυμνασίου για εθνική συνείδηση και κουλτούρα εθνικής ομάδας. Αυτό είναι πολύ ωραίο να ακούσει τον Ρενάτο Μαρκάσα. Πάμε στο κεφάλαιο Ερμής Ανόρθωση, ευθύς αμέσως. Παιχνίδι το οποίο τι να κρατήσουμε. Κρατήσαμε βεβαίως τη δημοσιογραφική διάσκεψη στο τέλος. Ναι. Το highlight, ήταν, νομίζω, ήταν. Του αγώνα. Αντιλαμβάνεσαι, είναι από αυτές τις νίκες που νομίζω πανηγύρισαν το λιγότερο από όλες στην ανόρθωση. Αντιλαμβάνεσαι και στο αντίστοιχο μήκος κύματος και οι τοποθετήσεις. Θα ξεκινήσω πριν τον αγώνα. Πάντως, Ανδρέα, είναι πολύ δύσκολη η εβδομάδα για την ανόρθωση. Γίναν πάρα πολλά. Μπαίνει στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο πρόεδρος της ομάδας. Αναλαμβάνουν άλλοι, φεύγει ο πρόεδρος. Είναι μια κατάσταση κρίσεως. Έχουμε όμως ενημέρωση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου της Ανόρθωσης καταβάλει τεράστιες προσπάθειες έτσι ώστε να δοθεί μισθός στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο.
γίνονται προσπάθειες τουλάχιστον μια σανίδα σωτηρίας να βρεθεί σε αυτό το αποδυτήριο αυτές τις επόμενες μέρες. Αντιλαμβάνεσαι, είναι μεγάλο το θέμα λόγω και κριτηρίων και πάρα πολλών άλλων. Το θέμα να καταβληθούν οι μισοί και είναι αυτό που μεταφέρει τώρα κάτι το πολύ θετικό, έστω στην κατάσταση που είναι η ανόρθωση. Είπαμε, πρώτη φορά δεύτερο γκρουπ, αντιλαμβάνεσαι, δεν υπήρξαν και ιδιαίτερες αντιδράσεις. Ξεκινάμε με αυτό ότι έχουμε μαζέψει, αλλά πριν το ματς, με τον Σύριο Ζόχο. Ο Ζόχο τοποθετήθηκε 2 μέρες πριν, όπως γράφει η φωτογραφία, κάτω στο μέρος, ήταν πριν τον αγώνα δηλαδή, για τι έγινε ακριβώς στον αγώνα με τον Απόλλωνα. Υπήρξαν ερωτοαπαντήσεις με κόσμο, είπε ότι μεταξύ άλλων να ζητήσει από συμπατριώτες του να του αφήσουν το παιχνίδι. Είπε διάφορα περίεργα τέλος πάντων και αν πήγε σε ένα διάλογο με τον κόσμο. Κακός νομίζω. Που δεν ωφελεί σε κανέναν. Νομίζω δεν υπάρχει. Το πρόσωπο των ημερών. Εδώ λέει ότι αυτή η απόκρουση που παρολίγο να με στείλει στη φυλακή θα παλέψω μέχρι τέλους για να κάνω αυτό που είναι η δουλειά μου. Ως εκεί αν έμενε νομίζω ήταν εντάξει. Περνάω παρακάτω στην εξέλιξη που κάνει και εσύ αναφορά νωρίτερα στην χθεσινή ανακοίνωση της ανόρθωσης, που στην ουσία είναι η τίτλη τέλους στη δεύτερη θητεία Ανδρέα Παντελή στον προεδρικό θόκο της ομάδας. Ναι, μεν δεν ήταν εταιρεία τότε, τώρα είναι όμως εταιρεία. Αναλαμβάνει ο σύλλογος, μετέφερε στην πολύ σημαντική αυτή εξέλιξη. Περνάω παρακάτω, μέλη χωρίς πολλά λόγια, Κατσοαράβα που έκανε share και ο Ρικάρδο Λαβόρδε. Δεν πανηγύρισαν και ιδιαίτερα, αυτή η φωτογραφία μόνο. Και ο Ντάνιελ Πράνης, άλλο από τα πρόσωπα των ημερών, έβαλε αυτό το post νωρίτερα σήμερα για την πολύ καλή δουλειά που του κάνει ένα μηχάνημα γυμναστικής, αντιλαμβάνεσαι. Είναι πολύ λεπτή θέση, προτιμώ να μη σχολιάσω περισσότερο. Κάνουν αυτό που αγαπούν οι ποδοσφαιριστές βεβαίως και πάντοτε θα το κάνουν, είτε υπάρχουν τα δύσκολα, είτε υπάρχουν τα εύκολα. Να ευχηθούμε βεβαίως σύντομα η ανόρθωση να επιστρέψει εκεί που τη θέλουμε όλοι για το καλό του κυπριακού ποδοσφαίρου. Θα δούμε και το ρεπορτάζ. Να ρωτήσω τον Ρενάτο πριν πάμε στο ρεπορτάζ. Είδες καθόλου το στιγμιότυπο με την δημοσιογραφική διάσκεψη και τους ποδοσφαιριστές και αν ο προπονητής σου ζητούσε να το κάνεις, πώς θα ένιωθες εκείνη την ώρα? Στην Ομόνια μπορούσαμε να το κάνουμε πολλές φορές. Δεν το έκαναμε. Αλλά είναι δύσκολη η θέση τους ποδοσφαιριστές και το προπονητής. Αλλά τι μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να δάξεις τίποτα και δεν θέλω να κρίνω κανένας. Ποιος φταίει, σίγουρα οι ποδοσφαιριστές. Ένας απλήρωτος σήμερα ποδοσφαιριστής, πώς το εισπράττει να μην τον πληρώνει η ομάδα του, χάνει τη διάθεση του? Εγώ όχι. Ειλικρινά. Εγώ όχι, αλλά ξέρεις τι είναι, ο καθένας είναι διαφορετικός. Εξαρτάται από το χαρακτήρας, τι έχεις να πληρώσεις, η οικογένεια, ποιος πρέπει να βοηθήσεις. Έχει πολλά πίσω από αυτά. Είναι δύσκολο, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά κάποιες φορές, δυστυχώς. Ωραία, να περάσουμε ευθύς αμέσως στο ρεπορτάζ του παιχνιδιού. Πήρε η ανόρθωση στο τέλος την νίκη, αλλά έκλεψε την παράσταση η δημοσιογραφική διάσκεψη. Μπορεί η ανόρθωση να κέρδισε τον Ερμή με 3-2, αλλά τα όσα έγιναν πριν από την έναρξη του αγώνα με το εφετείο, το οποίο επικύρωσε ουσιαστικά την ποινή της βαροσώτικης ομάδος και την αφαίρεση των 9 βαθμών, αλλά και η δημοσιογραφική διάσκεψη που ακολούθησε την αναμέτρηση, επισκίασαν το αγωνιστικό κομμάτι. Η ανόρθωση προηγήθηκε με το Λαβόρδε μόλις το 12ο λεπτό. Κερδίζει την μπάλα στα όρια της περιοχής. Το γύρισμα είναι καλό, ο Λαβόρδε, το σούτ 1-0 η ανόρθωση. Η ισοφάριση για τον Ερμή στο 30 με σουτ του Κατσατή, αφού η μπάλα κόντραρε πρώτα σε αμυντικό της ανόρθωσης. Τον αμυντικό του Ερμή που βγαίνει τώρα με προϋποθέσεις. Θα γίνει το σουτ και έχουμε τον γκολ. Πολύ ωραίο γκολ από τον Κατσατή. Λίγο πριν τη συμπλήρωση 70 λεπτών, ο Ντεβέσα δίνει προβάδισμα στον Ερμή που καιγόταν για την νίκη. Ο Ντεβέσα τώρα έχει ευκαιρία. Θα κάνει το σουτ και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Πάνω που λέγαμε ότι ο Ερμής ήταν συνεχώς στην επίθεση τα τελευταία λεπτά. Η ανόρθωση κατάφερε να κάνει την ανατροπή με εκτέλεση πέναλτι του Στεφανέλη που σοφάρισε σε 2-2 καταρχήν. 83ο λεπτό, παίρνει φόρα ο Στεφανέλη και εκτελεί. Και να την ολοκληρώσει λίγο αργότερα με τον Κατσαράβα που σκόραρε στο 93 βυθίζοντας την ομάδα του Ερμή. Μπαίνει και ο Λαβόρδε στην φάση και ο Κυριάκου για τον Κατσαράβα. 3-2 η ανόρθωση. Ανατροπή στην ανατροπή. Ο Γιούργεν Στρέμπελ στη διάσκεψη πήρε όλους τους παίκτες της ανόρθωσης και είπε πολλά και σημαντικά για το κλίμα της ομάδος. Αυτή τη στιγμή δεν θα μιλήσω μόνο για μένα, θα μιλήσω για όλους όσους βρίσκονται εδώ πέρα και αυτό έφερα όλους τους ποδοσφαιριστές και το προσωπικό της ομάδας μαζί μου.
Είμαι περήφανος για τους ποδοσφαιριστές και όλα όσα, αυτά, όλα όσα κάνουν. Είχαμε δύσκολες στιγμές, αλλά ακόμη και έτσι καταφέραμε να πάρουμε τους βαθμούς. Κάθε δύο παιχνίδια καταφέραμε να κερδίσουμε, μαζέψαμε βαθμούς. Αν είναι φυσιολογικά τα πράγματα, θα παλεύαμε και για Ευρώπη, θα βρισκόμαστε στην πρώτη εξάδα. Αυτό δεν έγινε. Και θέλω να σας εξηγήσω και το τι γίνεται και τι ισχύει καθημερινά μέσα από τις προπονήσεις. Δυστυχώς χρειάζεται να παίζουμε, να προπονούμαστε και να δίνουμε παιχνίδια εδώ και δύο μήνες χωρίς γιατρό, χωρίς να είμαστε πληρωμένοι και σε ένα γήπεδο, ένα προπονητικό που προπονούνται και οι ακαδημίες. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Οπότε γι' αυτό θεωρώ πως ήρθε η ώρα να πω όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν και γίνονται. Ήταν δύσκολο να παλέψουμε από αυτές τις συνθήκες, αλλά θεωρώ πως το κάναμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Παλέψαμε ακόμα και σήμερα στο παιχνίδι, που ίσως το δεύτερο ημίχρονο ή και το τελικό αποτέλεσμα να μην μας αξίζει, ωστόσο παλέψαμε μέχρι και το τελευταίο λεπτό και καταφέραμε να πάρουμε την νίκη και τους τρεις βαθμούς. Ξέρω, ακόμα και παρά το γεγονός που θα αγωνιστούμε στο δεύτερο γκρουπ, πως έχοντας όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές μαζί μου, δίπλα μου, θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι όπως κάναμε όλο αυτόν τον καιρό. Ενώ από την άλλη, ο Χρήστος Μιχαήλ παραδέχθηκε πως ο Ερμής θα παλέψει μέχρι και το τέλος. Σίγουρα το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα μας αδικεί. Μας αδικεί γιατί όταν γυρίζεις ένα παιχνίδι απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο όπως είναι η Ανόρθωση και χάνεις τόσο ξεκάθαρες ευκαιρίες, σίγουρα είναι κάτι το οποίο αδικεί την ομάδα του Ερμή. Δεν μπορώ να έχω παράπονο από την προσπάθεια των παιδιών. Μάλιστα. Ρενάτο, να σε ρωτήσω κάτι έτσι τελευταίο. Είσαι ο Ζόχο. Πας στην Κύπρο να παίξεις ποδόσφαιρο. Συμβαίνουν όλα αυτά και καταλήγει με το χθεσινό συμβάν, παραίτηση Προέδρου. Πώς νιώθει αυτός ο ποδοσφαιριστής? Δεν ήθελα να είμαι στη θέση του. Ειλικρινά. Επειδή τι φταίει ο παίχτης? Τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να αλλάξει? Ήρθε εδώ για να παίξει ποδόσφαιρο και ξαφνικά δεν μπορεί να παίξει. Τιμωρήθηκε και με μια αγωνιστική, μετά ακυρώθηκε, αλλά... Έχεις διαβάσει ότι υπήρξαν και τοποθετήσεις σήμερα από κόμματα, υπήρχαν διάφορα γενικά. Πιστεύεις ότι μέχρι και τα κόμματα εμπλέκονται μέσα στο πρώτο ποδοσφαίρο? Παναγία μου, δεν θέλω να πιστεύω σε αυτό. Δεν θέλω να το πιστεύω, αλλά δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Ένιωσες δυσκολία? Είναι κρίμα για το ποδοσφαιριστής να ζήσει τέτοια πράγματα. Και είναι κρίμα και για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Αυτά τα 11 χρόνια που είσαι στην Κύπρο, έζησες ποτέ αυτό, το ένιωσες αυτό το αίσθημα? Όχι. Ή ήταν πιο εύκολα? Ήταν πιο εύκολα, αλλά ξέρεις πως εγώ έμαθα να ζήσω εδώ και ξέρω πού πρέπει να μιλήσω, με ποιος. Πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός. Μόνο αυτό. Ένα έτσι καταληκτικό σχόλιο για τη Νέα Σαλαμίνα. Πώς θέλετε να τελειώσει τη χρονιά, ποιοι είναι οι στόχοι για τα επόμενα έτσι? Θέλουμε να έχουμε το κόσμο δίπλα μας, να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση για όλα αυτά που έκανε μέχρι στιγμής και για τους συμπαίχτες μου ότι έχουμε παιχνίδι το Σάββατο για να κερδίσουμε. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Σαλαμίνα, μπορεί να πάρει πρωτάθλημα? Όχι πρωτάθλημα. Όχι φέτος βεβαίως. Είμαστε μακριά, αλλά πρέπει να χτίσουμε μια βάση για να είμαστε κάθε χρόνο. Η Λέστερ πήρε πρωτάθλημα. Πρέπει να είμαστε κάθε χρόνο εξάδα. Τελικά είναι να σταθεροποιηθούμε και μετά το άλμα, έτσι. Αυτό είναι. Αν μπορούμε να κρατήσουμε το κορμό της ομάδας για το χρόνο, γιατί όχι. Αλλά... Θα περιμένω να δω αυτά που είπες. Βήμα. Ότι περιμένετε να κερδίσετε όλους τους αντιπάλους. Ναι. Ε? Ναι, ναι, σίγουρο. Μπορείς να περιμένεις. Μπορώ να σου υπογράψω αυτό. Καλές επιτυχίες. Καλές επιτυχίες. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσουν απόψε. Απολαύσαμε πάρα πολύ τη συνομιλία μαζί σου. Εμείς να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί. Ωραία, επιστροφή στο στούντιο. Να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Ρεπορτάζ Πάφος με τη Δόξα. Παιχνίδι στο οποίο η Πάφος κατάφερε να κερδίσει σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, να πάρει το τρίποντο
και να πάρει έτσι ένα προβάδισμα από τις άλλες ομάδες. Πάμε να το δούμε. Πολύ σημαντική νίκη υπέρυχε η Πάφος, επικρατώντας τη Δόξα με 1-0 και την προσπέρασε έτσι στη βαθμολογία. Με τρεις αποβολές, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Στέγιος Κυριακίδης μετά από σύραξη μεταξύ παιχτών των δύο ομάδων. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, με τη Δόξα να είναι καλύτερη στα τελευταία λεπτά, ωστόσο δεν βρήκε τον κόλ της ισοφάρισης. Αρκετές οι φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, με τη Δόξα να έχει δοκάρει στο 37ο λεπτό μετά από σουτ του Ζάτολ, ενώ ακολούθησε και μια διπλή απόκρουση του Μολ. Σωτηρίου που κάνει τη σέντρα από μάκρυνε όπως όπως τώρα το σούτ από τον Ζάτουλ, καλό δοκάρει η μπάλα. Στην πρώτη ουσιαστικά φάση του δεύτερου ημιχρόνου η Πάφος βρήκε γκολ όταν ο Αγκούλο με σούτ στο ύψος της περιοχής νίκησε τον Κρέμσολ. Στον Νέμετς πάσα για τον Ράκελς, κάνει κίνηση ο Αγκούλο, το σούτ από τον Αγκούλο, 1-0, 1-0 η Πάφος. Ακολούθησαν φάσεις και για τις δύο ομάδες, όμως το 1-0 έμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Αρκετά νεύρα μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, με τους Κέβιν Χολτ και Κωνσταντίνο Σωτηρίου να αποβάλλονται ακολούθως με απευθείας κοκκινή κάρτα, ενώ με δεύτερη κίτρινη αποβλήθηκε και ο Μποχτάν Μητρέα. VKE χαρακτήριζε την νίκη της ομάδας του ο Ζέλικο Κόπιτς. Είμαι πολύ περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου. Ξεκινήσαμε τη σεζόν με 5 αγώνες και μόλις 1 βαθμό, όμως έχουμε τώρα 8 παιχνίδια ήττητοι. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, με πολύ δύναμη. Θεωρώ ότι δίκαια πήραμε αυτή την νίκη. Λακωνικός στις δικές του τοποθετήσεις, ο Λούκας Χατζηλούκας. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο για την πολύ καλή δουλειά που κάνει στην ομάδα της Πάφου. Συγχαρητήρια στην Πάφου και καλή συνέχεια. Ωραία. Επιστροφή εδώ με τον Αντριέν. Να αναλύσουμε. Τι αναλύουμε για το παιχνίδι. Να δείξουμε πώς παραδάχθηκαν οι δύο ομάδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το πολύ όμορφο τέρμα που πέτυχε ο Αγκούλο για την ομάδα της Πάφου. Θα περάσουμε αμέσως τώρα. Δύο ομάδες με δύο διαφορετικά συστήματα. Θα ξεκινήσουμε από την ομάδα της Δόξα σε ένα σχηματισμό 5-3-2. Βλέπουμε και τους ποδοσφαιριστές που ξεκίνησε το παιχνίδι η ομάδα του Λούκα Χατζηλούκα και η ομάδα της Πάφο που μας έχει συνηθίσει στο σχηματισμό 4-3-3 και ο προπονητής που βρήκε τη χημεία μαζί με τον Νέμετς στο δεξιό άκρο της επίθεσης και το Ράτσι στη κορυφή και κυρίως στην ανάπτυξη ο Νέμετς να συγκλίνει αρκετά συχνά σαν δεύτερος επιθετικός. Δύο ποδοσφαιριστές πάρα πολύ ποιοτικοί που έχουν μια άριστη συνεργασία και ένας λόγος που έχει αυτή την απόδοση η Πάφο τα τελευταία παιχνίδια. Βλέπουμε ότι την πολύ όμορφη συνεργασία του Ρακέλς, του Νέμετς και του Αγκούλο, πώς συνεργάστηκαν αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές και ήρθε αυτό το πολύ σημαντικό τρίποντο για την ομάδα της Πάφου. Πάντως, Αντριέν, η Πάφος, η ομάδα της Πάφου μετά την αφαίρεση των βαθμών αναγεννήθηκε. Πράγματι, θα συμφωνήσω μαζί μου. Σίγουρα ψυχολογικά επηρεαστήκαν οι παίχτες. Μην ξεχνάμε το παιχνίδι που είχα χάσει από την ομάδα της Νέας Σαλαμίνα μέσα στο Παφιακό. Μετά μπήκαν γερές βάσεις, βρήκε και την κατάλληλη χημεία και τον κατάλληλο σχηματισμό και ο προπονητής της ομάδας της Πάφου. Μια ομάδα με ένα μικρό ρόστερ, αλλά δείχνει στα τελευταία παιχνίδια έχει ίσως την καλύτερη συγκομιδή βαθμών οποιαδήποτε ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Βέβαια, η Πάφος θα έχει και παιχνίδι κυπέλλου. Έχουμε παιχνίδι κυπέλλου την ερχόμενη. Ναι, με το παραλίμνη. Έτσι, τον ευχαριστούμε, Αντριέν. Να πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, όπου η ΑΕΚ κέρδισε εύκολα, θα έλεγα, στο παιχνίδι αυτό και πήρε τους τρεις βαθμούς και πολύτιμους βαθμούς για την θέση της στην πρώτη εξάδα. Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για την ΑΕΚ για να καταφέρει να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης, κερδίζοντας την Ένωση με 3-0. Η νίκη της ΑΕΚ δίνει την ευκαιρία στην ομάδα της Λάρνακας να πλησιάσει την τρίτη θέση, αφού έφτασε στους 6 βαθμούς στην ΑΕΛ. Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια επαγγελματική εμφάνιση, έπαιξε όσο χρειαζόταν για να πάρει τη νίκη. Το πρώτο ημίχρονο δεν θα το θυμάται κάποιος, αφού κύλησε χωρίς την μεγάλη ευκαιρία. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με εκτέλεση πέναλτι του Λαρένα στο 53, πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Ιγκόρ. Ποιος επιταχύνει, πλησιάζει την περιοχή, μπαίνει μέσα σε αυτήν, θα βρεθεί στο έδαφος, πέναλτι θα δώσει ο Βασίλης Δημητρίου, Σουλέιμαν απέναντί του, εκτελεί, θα το νικήσει, 1-0 για την ΑΕΚ. Σε ένα καθοριστικό σημείο του αγώνα, στο 65ο λεπτό, ο Ακίνο σκόραρε το δεύτερο γκολ για του Λαρνακείς, αφού άλλαξε την μπάλα με τον Τριτσκόφσκι, πετυχαίνοντας έτσι το πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα ΣΥΤΑ. Μπαλιά του για τον Τριτσκόφσκι, κατέβασε, έστρωσε ευκαιρία για τον Ακίνο το τελείωμα, ήταν στα δίχτυα και σε δημιουργία και σε εκτέλεση για την ΑΕΚ στο 65ο λεπτό. Σε χρόνο καθυστερήσεων, ο Ιβάν Τριτσκόφσκι πρόσθεσε και αυτό το όνομά του στον πίνακα του σκόρ, αφού εκμεταλλεύτηκε το λάθος γύρισμα στον Κλέιμαν.
Θα κάνει λάθος πάσα, ο Τρισκόφσκι θα περάσει από τον Κλέιμαν, απέναντι και μια αστεία θα κάνει το 3-0. Στην επιτυχία του πρώτου γκολ στάθηκε ο Αντώνιο Ιδάλγο, που έγινε την πλάστηκα υπέρ της ομάδας του. Αστικά τον γκολ άλλαξε τα πάντα στο παιχνίδι. Μετά το πρώτο γκολ, αποκτήσαμε τον έλεγχο, πετύχαμε γρήγορα και το δεύτερο γκολ. Είχαμε σαφέστατα καλύτερες θέσεις μέσα στο γήπεδο, ήταν πάρα πολύ σημαντικό, καλύτερη ανάπτυξη και με το 3-0, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, πήραμε την νίκη. Στο μυαλό του Κάριτ Φέλτ φάνηκε να είναι περισσότερο ο αγώνας του κυπέλλου την Τετάρτη με την Πάφο. Ζητώ από τους οπαδούς μας να βρίσκονται την ερχόμενη Τετάρτη στο γήπεδο. Αγωνιζόμαστε στα προημιτελικά. Στόχος μας είναι να περάσουμε στα ημιτελικά που μπορούμε απέναντι στην Πάφο και θεωρώ ότι αν το πράξουν όπως σήμερα θα το καταφέρουμε. Ωραία. Γιώργο, έτσι ένα μικρό σχόλιο πριν να δούμε και με τον Αντρέα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ΑΕΚ με τον Ινιάκη φαίνεται γεννημένη. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή είχαμε μια ΑΕΚ 8 αγωνιστικές χωρίς νίκη και όταν ήρθε ο Ινιάκη. Έχω την εντύπωση ότι όχι μόνο να γεννήθηκε. Βρήκε την ταυτότητα. Και θα παίξει καθοριστικό ρόλο η ΑΕΚ στο πόσο θα επηρεάσει τον πρωταθλητή. Στα μεταξύ παιχνίδια, πόσους βαθμούς θα κερδίσει το ΑΠΟΕΛ, θα χάσει από το ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, θα είναι εκεί πρωταγωνίστρια. Εγώ νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια μπορεί να κρίνουν τον πρωταθλητή. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ΑΕΚ που θα καθορίσει. Αυτή είναι και η χάρη των play-off. Αυτή είναι και η χάρη των play-off. Να σου πω, Κωνσταντίνο, τι πιστεύω εγώ. Εάν οι ομάδες μπουν μέσα στα play-off με την οτροπία να κερδίζουν τα παιχνίδια και να παίζουν βάσει ότι είναι στην elite, δηλαδή εξάδα θεωρώ ότι είναι καλύτερες ομάδες, έχω την εντύπωση ότι θα δούμε αποτελέσματα έκπληξη. Αυτή είναι η άποψή μου. Ανδρέα. Είχαμε αντιδράσει από αυτό το παιχνίδι. Η άποψή μου για το θέμα αυτό ότι η ΑΕΚ θεωρώ ότι μπορεί να μπει, αν κάνει ένα καλό σερί, από τη στιγμή που είναι έτσι, μπορεί να βάλει και πιο δύσκολα και πιο ψηλά. Όχι μόνο για την τρίτη θέση. Οι βαθμοί είναι εκεί, μπορεί να τους αναλύσει συνέχεια, αν και υπάρχει και διαφορά, αλλά και πολύ κόσμο. Εάν ήσουν προπονητής, θα το συζητούσες με τους ποδοσφαιριστές σου αυτό. Ποιο να. Το ότι μαθηματικά διεκδικώ και πρωτάθλημα. Όχι, μαθηματικά διεκδικεί. Η ΑΕΚ, αν κέρδιζε το ΑΠΟΕΛ. Θα έμπαινε. Θα πήγαινε για πρωτάθλημα, δηλαδή δεν θα ντρεπούνταν να το πούν. Ναι, ναι, ναι. Τώρα ναι, εντάξει, ζητώταν, δεν θέλουν τώρα να. Είναι. Ναι. Να πέρασε και ένα γύρο από το κακό τη διάστημα. Φοβούνται να θεωρώ να πούν κάτι περισσότερο. Τους ρώτησαμε και live γι' αυτό. Βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Είναι φυσιολογικό. Λοιπόν, αντιδράσει από το συγκεκριμένο αγώνα. Ντάνι Ακίνο ξανά στα γκολ, προφανώς για το πρώτο του γκολ που έβαλε στο πρωτάθλημά μας. Πολύ καλό παιχνίδι από τον επιθετικό. Ο Νάτσο Κάσες, συνεχίζουμε να νικούμε, συνεχίζουμε δουλειά. 10 μάτς αίτητη στη σειρά, βάζοντας και το παιχνίδι του κυπέλλου μέσα πάντα. Ο Χέφελ, ένας από τους καλύτερους στην αρένα χθες, έβαλε για τους 3 βαθμούς που πήρε η ομάδα του. Χόρχε Λαρένα, ακόμη 3 βαθμοί, Βάμος ΑΕΚ έγραψε συγκεκριμένα. Και ο Τόνιο Ραμίρες μας μοιράζεται ωραίες σκηνές από την Κύπρο. Ακριβώς. Όμορφες στιγμές. Ευχαριστούμε, Αντριέν. Ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο, Ανδρέα. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τον Τρισκόφσκι, ο οποίος είναι πρωτοστάτης, είναι ηγέτης, πρώτος σκόρερ στατιστικά και ο Τόνιο Ραμίρες δεν έχασε λεπτό στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι εκεί και φαίνεται ότι ήταν μια σπουδαία μεταγραφή για την ΑΕΚ να έρθει πίσω ο Ραμίρες. Ναι, ναι, θα συμφωνήσω και θα συμφωνήσω μάλιστα όσον αφορά και τον Τρισκόφσκι. Ο οποίος, ναι, θυμάσαι στην αρχή πως ήταν, έτσι. Αυτός έβαζε τα γκολ και προχωρούσε η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Τώρα το ίδιο κάνει. Γιώργο, κάνει σπουδαία χρονιά. Ναι, 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 ναι. Κάνει εξαιρετική. Εάν αφαιρέσουμε το διάστημα των 8 αγωνιστικών. Αν λάβεις υπόψη και τα γκολ που έβαλε στην Ευρώπη, νομίζω έχει. Καθοριστικά τέρματα. Βάλε καθοριστικά τέρματα. Πάρα πολλά γκολ. Ωραία. Αντριέν, να δούμε την ανάλυση από το παιχνίδι. Πώς αναπτύσσεται η ομάδα της ΑΕΚ, μια πάρα πολύ ενδιαφέρον ομάδα, μια αναγεννημένη ομάδα με τον Ινιάκη. Σου αρέσει το σύστημα του Ινιάκη? Πολύ μου αρέσει και η φιλοσοφία του Ινιάκη και πραγματικά υπάρχει ένα πλάνο, είναι ξεκάθαρο ο ρόλος του κάθε ποδοσφαιριστή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε πώς δημιουργείται το τετράγωνο μέσα στον κεντρικό διάδρομο για να δημιουργήσει υπεραριθμία και έχει και το πλάτος μαζί με το Χέφελ και τον Ακορό. Και πολύ συχνά βλέπουμε τις κινήσεις από τη μεσαία γραμμή
ενδιάμεσα των κεντρικών αμυντικών και των ακραίων αμυντικών της αντίπαλης ομάδας. Θα περάσουμε στο τέρμα. Βλέπουμε εδώ να ανταλλάζουμε τα βιβάσεις σε ένα πολύ μικρό χώρο, 7 ποδοσφαιριστές, ένα πολύ μικρό χώρο από πλευράς Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Η ομάδα της ΑΕΚ που εξασκεί μια πίεση, δημιουργεί μια υπεραριθμία στο χώρο που βρίσκεται η μπάλα και στη συνέχεια ένα πολύ ενδιαφέρον τέρμα. Θα δούμε, η μπάλα έφτασε στον Αρένα. Αμέσως η πρώτη αντίδραση του Λαρένα είναι να δει κάθετα το χώρο, την κίνηση του Τρίσκο ενδιάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς. Στη συνέχεια όλοι επικεντρώθηκαν στον Τρίσκο. Πολύ όμορφη κίνηση χωρίς την μπάλα του Ακίνο. Ακόμη μια φορά η σημασία της κίνησης χωρίς την μπάλα. Κοίταξε, είπες κάτι, ότι η γρήγορη μεταβίβαση από τη φάση της άμυνας στην επίθεση είναι ακαριαία. Επέρχεται τι? Ο θάνατος. Πράγματα. Είναι πάντα η βασική αρχή της γρήγορης μετάβασης από άμυνα σε επίθεση. Είναι η πρώτη αντίδραση και η κάθετη μετάβαση στον κενό του χώρου. Είδαμε και στην ανάλυση τα δύο τέρματα της Ομόνιας και ακόμα και το δεύτερο τέρμα που σημείωσε η ομάδα της ΑΕΚ. Ωραία. Ευχαριστούμε, Αντριέν. Να περάσουμε και στα καλύτερα της αγωνιστικής. Είχαμε όμορφα γκολ και αυτή την αγωνιστική. Να δούμε τα καλύτερα τρία. Νέμετς, πάσα για τον Ράκελς, κάνει κίνηση ο Αγκούλο, το σούτ από τον Αγκούλο να μην φέρει. Κοζαχίτ, απόλυξε διπλώνεται στον Πάλοξ στην περιοχή για να δούμε πλασέ 2-1 το Αποέλ μπροστά στο σκορ. Ανατρέπει τα δεδομένα με τον Ούγκρο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 84. Παλιά που γίνει από τον Ζόρτι Κόμες μπροστά για τον Ραμίρες, γίνεται λάθος στην άμυνα. Ραμίρες θέλει να τελειώσει τη φάση, γκολ! 1-0 για την Ομόνια στο 36. Μάλιστα, η απόκρουση της αγωνιστικής πάει στον Δημήτρη Δημητρίου, τερματοφύλακα της Ανόρθωσης, για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Επιμένει ο Ερμής με τον Γκαγκά, τον Λαγό. Έγινε το σούτ, απέκρουση ο Δημητρίου, ο Μαύρου στο δοκάρι, δεύτερο για τον Ερμή. Σούτ από τον Μαρτίνου, απόκρουση από τον Δημητρίου, μεγάλες ευκαιρίες. Η μοναδικότητα της δημοσιογραφικής διάσκεψης στο παιχνίδι της Ανόρθωσης με τον Ερμή μας έδωσε την ευκαιρία να την ορίσουμε ως φάση της αγωνιστικής. Στον τέρπι της εβδομάδας, στο παιχνίδι Απόλλων Αποέλ, έχουμε επιλέξει την ευκαιρία της αγωνιστικής. Να πάμε ευθύς αμέσως να τη δούμε. Στον Πάλο και το Αποέλ πάει τρεις απέναντι από τον Βάλι. Πάλο, Ξονζαχίτ, περιμένει το πλασέ, ο Βάλε μαζεύει. Εδώ το Αποέλ χάνει μοναδική ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι. Γιώργο, θες να κάνεις ένα σχόλιο για τη φάση μας της αγωνιστικής? Ήταν όλα τα λεφτά.
Για τη δημοσιογραφική μιλάμε, ναι. Όχι για την ευκαιρία. Δηλαδή, είδες εσύ ποτέ δημοσιογραφική προπονητή με όλη την ομάδα? Εγώ δεν έχω ξαναδεί προπονητή. Δεν ήταν η φάση της αγωνιστικής. Ήταν η φάση της αγωνιστικής. Εγώ νομίζω ήταν η φάση της χρονιάς. Όχι της αγωνιστικής, της χρονιάς. Θεωρείς ότι έπραξε ο προπονητής της ανορθώσεις κάτω από πίεση? Νομίζω ότι. Έκανε λάθος. Δεν ξέρω, αλλά για να πάνε όλοι οι παίχτες εκεί, νομίζω ότι. Ίσως να ήθελε να περάσει ένα μήνυμα ότι εμείς είμαστε ενωμένοι και στα δύσκολα και στα εύκολα και σε όλα. Περάσαν δύσκολα. Γιατί δεν περνά, δεν περνά. Κοιτάξτε την φωτογραφία. Κοιτάξτε, τώρα να μας δείξουν ζωντανά το βίντεο. Όλη η ομάδα της ανόρθωσης μαζί με τον προπονητή. Εγώ εκεί. Δεν το είδα τόσο αρνητικά. Εύκολο, είναι εύκολο, νομίζεις, να το δεχτεί ο παίκτης και να πάει μαζί με τον προπονητή του. Θέλαν ναι, να περάσουν ένα μήνυμα. Ότι είμαστε ομάδα. Και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, εμείς θα είμαστε εδώ να πολεμήσουμε. Το περάσανε πάντως. Γι' αυτό λέω ότι είναι δεν είναι η φάση της αγωνιστικής αυτή. Αυτή είναι η φάση της χρονιάς. Και επιμένω. Μεγάλο μήνυμα. Να περάσουμε στην κλήρωση μας. Αχ, συγγνώμη, να πάμε στην 11 της αγωνιστικής, τους καλύτερους 11 που έχουμε επιλέξει. Λοιπόν, ο Μολ στα κάτω από τα δοκάρια, τετράδης άμυνας από αριστερά προς δεξιά, Σαντάνα, Βούρος, Κυριάκου, Χάμπος Κυριάκου και ο Μαυρίας. Ιβάν Τρισκόφσκι, Σόουζα, Ακίνο και Αγκούλο, η τετράδα της μεσαίας γραμμής και οι δύο επιθετικοί, ο Ραμίρες με τον Μπαλόγκ, η 11 της 22ης αγωνιστικής. Ευθύς αμέσως στην κλήρωση μας με τον Ανδρέα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται κλήρωση αυτή τη βδομάδα για τον λόγο ότι έχουμε νικητή που βρήκε 6 στα 6. Από τις, ακριβώς, από τις πάρα πολλές συμμετοχές που υπήρχαν, μόνο ένας τυχερός βρήκε 6 στα 6. Να το συγχαρούμε. Έχοντας τυχαίο εδώ στο αριστερό μου χέρι, είναι ο Μιχάλης Μιχαήλ με τα δύο τελευταία ψηφία του κινητού του αριθμού να είναι το 0 και το 5, 05. Λοιπόν, Μιχάλης Μιχαήλ, συγχαρητήρια. Πρόβλεψε σωστά όλα τα αποτελέσματα στους αγώνες. Έχουμε και την πόλη ή δεν έχουμε την πόλη? Μην τα δώσουμε όλα. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Η διεύθυνση του διαγωνισμού, τη θυμίζω για άλλη μια φορά, cita.com.cy, κάθετος football, παύλα, quiz. Εύκολη, πολύ πριν διαδικασία. Δωροκάρτα αξίας 100 ευρώ κάθε εβδομάδα ή κληρώνουμε ή δίνουμε αν είναι ένας ο τυχερός. Και όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό, είτε κερδίζουν είτε όχι, να το σημειώσουμε αυτό γιατί υπάρχει μπέρδεμα, είτε κερδίζουν είτε όχι, αρκεί να είναι συνδρομητές του full pack της Cita Vision, μπαίνουν στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της σεζόν, στο τέλος της τη σεζόν στην ουσία τη ποδοσφαιρική σεζόν. Πιο σωστά. Προνομιακά εισιτήρια γηπέδου και ταξιδιωτικά πακέτα όλα μαζί για τους τελικούς του Champions League και του Europa League. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα, και να σε καληνυχτήσουμε. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Εμείς να περάσουμε κατευθείαν στη συνέντευξη του προπονητή Σαλκής, του κύριου Κώστα Σακά. Ανακηρύχθηκε κορυφαίος προπονητής του μήνα από το Σύνδεσμο Προπονητών στην Κύπρο και την εταιρεία Winmaster. Για σένα προσωπικά τι σημαίνει? Εντάξει, για μας είναι μια επιβράβευση, μας δίνει κουράγιο για την συνέχεια, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για το καλό της ομάδας και να ευελπιστούμε ότι θα μας δώσει αυτή τη δύναμη η οποία θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Από ό,τι άκουσα πριν από λίγο, είσαι στους τελευταίους 3 μήνες εκεί μπροστά στην κορυφή, ανάμεσα στους 3 καλύτερους προπονητές του μήνα. Αυτή η ψηφοφορία και αυτή η αναγνώριση από τους συναδέλφους σου, τι σημαίνει για τη δουλειά σου και τι σημαίνει και για την ίδια σου την ομάδα? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή η επιβράβευση έρχεται από συναδέλφους οι οποίοι συνεχώς είμαστε στο γήπεδο αντιπάλοι και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και την ομάδα μας, αλλά περισσότερο και την προσπάθεια που κάνουμε εμείς. Σίγουρα για την Αλκή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια ομάδα η οποία παλεύει για να μείνει στην κατηγορία με χαμηλό προϋπολογισμό, όμως γίνεται μια τεράστια προσπάθεια όχι μόνο από μένα αλλά και από τους συνεργάτες μου και κυρίως από τη διοίκηση η οποία στηρίζει τον προπονητή και είναι πάρα πολύ σημαντικό, μας δίνουν δύναμη και είναι ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να βάλουμε είναι οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι αυτοί που στηρίζουν τον προπονητή και είναι αυτοί που αναδεικνύουν προπονητές. Τι άλλαξε από την Αλκή πριν το Γενάρη και τι άλλαξε από την Αλκή μετά το Γενάρη?
Εντάξει, η Αλκή χρειαζόταν καιρό για να μπορέσει να βρει τα πατήματά της. Ήταν μια καινούργια ομάδα. Από το περσινό ρόστερ έχουν μείνει μόνο 4 ποδοσφαιριστές. Χρειαζόταν χρόνο. Εμείς πιστεύαμε στους ποδοσφαιριστές, πιστεύαμε στην δουλειά μας και αυτό σιγά σιγά βγαίνει και στο γήπεδο. Θα σωθεί η Αλκή, γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για σένα αλλά και για τους ποδοσφαιριστές σου. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα τα καταφέρουμε. Είμαστε πάνω απ' όλα μια οικογένεια, η οποία το παλεύει αρκετά. Έχουμε μια διοίκηση που μας στηρίζει. Σίγουρα η προσπάθεια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Στον γκρουπ της Εξάδας κάτω υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες. Και από τον πρώτο του της Εξάδας μέχρι και τον τελευταίο, και επιμένω σε αυτό, θα γίνει μεγάλη μάχη. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Για τη μάχη της κορυφής τι βλέπεις, ποιος θα πάρει στο τέλος της ημέρα στο πρωτάθλημα? Νομίζω ότι οι 4 πρώτες ομάδες εκεί θα το παλέψουν. Νομίζω ότι το ΑΠΟΕΛ έχει ένα μικρό προβάδισμα. Είναι πιο έμπειρη ομάδα για τον τίτλο. Όμως υπάρχουν ομάδες πιο κάτω πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ δυνατές, όπως ο Απόλλωνας, η ΑΕΚ, οι οποίες ακόμα και η ΑΕΛ, η οποία δείχνει αρκετή σταθερότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι θα γίνει μεγάλη μάχη. Αυτά από τον προπονητή της Αλκής, τον κύριο Κώστα Σακάς. Συγχαρητήρια και από εμάς. Εμείς να περάσουμε στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί.